Η Κωνσταντίνα δεν είναι. Κωνσταντίνα, τώρα που είναι ο Γιάννης, παιδιά, ο Γιάννης να την ακούσει, θα τρελαθεί. Κοίτα τώρα, μιλάμε για την Κωνσταντίνα και μιλάμε για τον Κότσο. Ότι ακούσει ο Γιάννης την Κωνσταντίνα και θα τρελαθεί τώρα η παρουσίαστρια. Αναρωτιέται αν ο Κότσος είναι μεγάλο. Ο Κότσος δεν είναι μεγάλο. Είναι ωραίο ο Κότσος. Κότσο, κάνε Κότσο τα μαλλιά σου να φανεί. Να μην τα ανακατέψω. Έτσι. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, όχι, μην τα ανακατέψεις. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι, Φούμου Live. Ξεκινάμε τώρα και έχουμε παιδιά και τι δεν έχουμε. Αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε τα χθεσινά που χρωστάμε. Βεβαίως τα χθεσινά. Λοιπόν, εχθές έχουμε... τι ήταν το θέμα μας εχθές, για θυμησέ μου. Χθες ήταν κάνω δουλειές στο σπίτι. Είχαμε βάλει τον Ινδό που συνδέουμε με την πραστική κατσαρόλα και ζητήσαμε να μας στείλουν φωτογραφίες τους με μουτσού να βλέπεις χαράσει. Χαρά μεγάλη. Τι κάνει, σίδερο. Όλοι σίδερο. Οι περισσότεροι σίδερο στείλανε. Το σίδερο είναι το χειρότερο πράγμα. Τι κάνει, βάπη. Και ήταξε να δει. Γεια σου, Σπύρο Μπογιατζή. Σε μπάνιο. Σε μπάνιο. Βγήκε. Κάτι έκανε. Τι σήμερα, ο Κότσο στο μάτι τη. Μαρία, μας ματιάσανε και εγώ στο ίδιο μάτι. Μάτι είναι αυτό. Εσένα είδαν έτσι hot και ματιάσανε εμένα γιατί... Λοιπόν, έλα να ασχοληθούμε λίγο με τον Σπύρο. Λοιπόν, μπράβο Σπύρο, να κάνει δουλειές. Ο Δημήτρης τώρα, τι κάνει, φτιάχνει την ντουλάπα του. Πλυντήριο να βάλει. Άπλυτα νομίζω. Ακούστε, το πλυντήριο πρέπει να το προσέξεις. Τι? Δηλαδή το πλυντήριο δεν είναι βάζω μέσα. Θέλει επιστήμη. Εγώ πλυντήριο βάζω μέσα. Έλα. Δεν έχω επιστήμη, μηδέν, δεν κοιτάω τσέπες, μηδέν. Πόσα έχεις χαλάσει. Πολλά. Έχεις χαλάσει πολλά. Έχω χαλάσει πολλά και έχω χάσει και πολλά με στο τέτοιο που πλένονται. Βέβαια. Λεφτά. Και τα λεφτά κάπως τα σιδερώνεις. Ναι, αλλά είναι κάτι έγγραφα που άντε μετά να τα ξαναβγάλεις. Έγγραφα. Ναι. Πάρεις έγγραφα στο πλυντήριο και τα πλένεις. Ταυτότητες, διαβατήρια. Έλα ρε. Έχει πλύνει τα πάντα. Όχι, δεν έχω πλύνει διαβατήρια. Λοιπόν, και σήμερα παιδιά μου, έτσι, εδώ ο κύριος Αυτιάς ήρθε εδώ στο κανάλι μας. Και τα παιδιά εδώ είναι φαν του Αυτιά, θέλω να σας πω. Και πήγαινε φωτογραφία με τον... Δεν το ήξερα ότι τον λατρεύετε τον τόσο λατρεύετε. Πολύ. Μου είχε πει ότι τον αγαπάτε, αλλά για τέτοια λατρεία δεν το είχα. Ναι. Μπράβο. Οπότε ποιο είναι το challenge σήμερα? Φωτογραφίες σας με επώνυμους, με διάσημους, με αναγνωρίσιμους. Ωραίο, στείλτε φωτογραφίες. Ωραίο. Μου, όχι. Φώτης και Μαρία Live, σελίδα μας στο Facebook. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε, θέλετε? Πρώτο κοιτάξτε. Θα το βάλω, παιδιά, συγγνώμη. Βάζουμε τον Αλωνών και δεν θα βάλουμε τα δικά μας. Είχες τόσο ωραίο σαρδάμ το χτεσινό, αυτό το μπέρδεμα. Μου το λέγανε στο δρόμο. Μα τι θα στο λένε. Καταρχήν αυτή την ερώτηση θα την καθιερώσουμε. Θα την καθιερώσουμε. Διότι είναι ωραία ερώτηση. Μα ήταν, δεν ξέρω, ο συνειρμός ήταν που με έκανε. Και στο σημερινό καλεσμένο μπορούμε να την κάνουμε αυτή την ερώτηση. Γιατί ταιριάζει και σε άντρες. Ταιριάζει, ε. Φυσικά. Πάμε να θυμηθούμε το σαρδάμ του Φώτη χτες. Έχεις προδοθεί ποτέ σε φαλικό επίπεδο, σε φιλικό. Σε φιλικό επίπεδο! Τυχαίο. Όχι, ότι θέλει να σου πει το μέγεθος μετράει. Φυσικά. Τώρα για έναν άντρα δεν θα είναι αυτό καλά, το μέγεθος. Ναι, μετράει, αν κάποιος τον έχει προδώσει. Ξέρεις, δεν ξέρω. Το διάβασα αλλιώς, δεν. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά μου, τώρα παιδιά. Για να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα που ζούμε και επειδή είδαμε τη Νέα Δημοκρατία που δεν ξέρουν αυτοί να διαλέγουν συνεργάτες και πήρανε μια εταιρεία και τους έκανε. Ναι. Έτσι τους έκανε. Και επίσης, ξέρετε, είδε και ο κύριος Τσίπρας ότι δεν ξέρει καλά τα αγγλικά. Πήγε τώρα λοιπόν. Γιατί είναι σοβαρές οι συζητήσεις που έχει και με το Ισραήλ. Και σου λέει, κάτσε να πάρω έναν άνθρωπο. Μην κάνω εγώ κανένα λάθος με τα κοιτά μου. Να ξέρει, μην γίνει βλακία. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα. That throughout the last years we have give me a second. We have make big steps in big steps. making the relation of the two countries better. Nevertheless, we can also. Enforce the increase the investments in Greece. Base our gas. To seek the development of the energy.
Του sick the development. Φαίνεται. Γελάνε τώρα, καλύτερα. Τι να κάνουν. Δεν έχω I want to stay. Του ζητάει συγγνώμη ο πρωθυπουργός που έχω φέρει ένα να μόνο. I understand the Greek. Απάντησε. Δηλαδή. Εννοεί ο Νετανιάχου ότι δεν πειράζει. And the Prime Minister can check if you're accurately I would like to express my gratitude to Prime Minister Netanyahu for his invitation. Κατάλαβες, δηλαδή. Παιδιά, του ζητάει συγγνώμη και ο Νετανιάχου του λέει δεν πειράζει, καταλαβαίνω τα ελληνικά καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω τα αγγλικά. Όχι, μας κοροϊδεύουν όλοι, όλοι. Ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός που τον συνοδεύει, ένας μεταφραστής αυτός. Επίσημος μεταφραστής, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα πληρώνεται για τη θέση που έχει και φαντάζομαι ότι δεν καταθέσει ένα δίπλωμα. Δηλαδή, έχουμε άγιο που δεν έχουμε. Καλά, ότι έχουμε άγιο, έχουμε. Δεν έχουμε μπει στα έγκατα τη γη και υπάρχουμε ακόμα. Έχουμε κάτι ντομάτια να νοικιάζουμε τα καλοκαίρια, φτιάχνουμε και μια γκροντομάτα και τη βγάζουμε. Έχουμε άγιο. Άγιο, γιατί. Γιατί πας τώρα στο που Ισραήλ, είμαστε. Ναι, να μιλήσεις σοβαρά κιόλας και έχεις αυτό το μεταφραστή ο οποίος πληρώνεται, έχει προσληφθεί διότι είχε και κάποιο δίπλωμα το οποίο κατέθεσε, το οποίο και για τον πρωθυπουργό παίρνει τον καλύτερο και για να κάνει εξωτερική πολιτική το τσεκάρεις τρεις φορές για να... Αλλά δεν ξέρει κανείς τους αγγλικά για να του κάνει και ένα τεστ. Έλατε, μήπως αυτός έμαθε αγγλικά στο Τσίπρα. Εγώ νομίζω το έκανε ο Τσίπρας επίτηδες για να δείξει ότι υπάρχει και χειρότερο στον κόσμο. Ο Τσίπρας δεν το έκανε επίτηδες, τα πήρε άσχημα. Τα πήρε άσχημα, είπε και I'm sorry, δηλαδή έλεος. Τέλος πάντων, πάμε ντροπή. Σε κάτι ευχάριστο, παιδιά, πάμε αλλού γιατί... Οι άντρες, όταν συναντάνε έτσι μια γυναίκα πνευματόδη. Ναι, βέβαια. Γιατί πολύ... η Ντορέτα είναι μια γυναίκα η οποία έχει σπουδάσει το ποιος. Θέλει να κάνει μια συζήτηση, παιδιά. Πάει ο ηθοποιός Νούσιας που είναι και πολύ ωραίος άντρας. Να δώσει συνέντευξη στα Καλημερούδια και εγκεφαλικά το πώς την βλέπει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μου πει κάποια πράγματα παραπάνω. Ο Τάσος Νούσιας. Γεια σας. Καλώς σε βρίσκω. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Χαρά μου. Χαρά μου! Χαρά μου, παιδιά! Για σένα να ζω, χαρά μου! Παιδιά, όμως η Ντορέτα δεν φορούσε και κανένα ντεκολτέ, όσο εδώ ήταν μπορεί καλυμμένη. Μπορεί να μην φορούσε και κανένα σουτιέν. Και μπορεί να... Να υπήρχε αυτή η ελαφρότητα των εθνικών στοιχέων, να κινούνται στην κοίτα, υποδοχή τώρα θα θαυμασμό, η χαρά του, χαρά του! Χαρά μου! Ναι, δεν φορούσε. Ναι, όχι, διότι είναι φοράει. Αυτό που να βάλει, δεν χρειάζεται, είναι και... Είναι και γυμνασμένο κορίτσι, σιγά μην πάλι και στη δόδεσμο. Χάρη λοιπόν, και στα Καλημερούδια. Βέβαια, στα Καλημερούδια επίσης είχαν γιορτή. Γιορτάζανε το Στέλιο. Χρόνια πολλά στο Στέλιο. Έτσι, χρόνια πολλά στο Στέλιο και στη Στέλλα. Έτσι θα τα πούμε όλα μας τα χρόνια πολλά. Αλλά ο Στέλιος, ο floor manager του Μέγκα. Για τη γιορτή του το κάναμε για τώρα. Του. Γιατί όποτε έρχονται τα μοντέλα και βάζουμε αυτά και τους λέει παιδιά, θέλω κι εγώ να κάνω λίγο. Να, ναι. Να ζυμώσω ναι. Μοντέλο. Και άντερε σήμερα που άντερε, θα γιορτήσουμε. Είχαν μια κοπέλα την οποία την πασαλίβανε με σοκολάτες τώρα τέλος πάντων. Και δώσανε και στο Στέλιο τη χαρά επειδή γιόρταζε να είναι το δώρο χέρι. Του. Έτσι ναι. Ένα συγκεκριμένο εσπρέσο. Όχι, πάρε, πάρε εδώ. Μείγμα. Πάρε και βάλε εδώ στην κυλίτσα. Πάρε μείγμα, λίγο. Έλα, έλα. Σοκολάτα. Τρεις σταγονίτσες μέντα. Έχει αμυγδαλί. Να σου πω, δεν είναι τείχος. Έλα, ούτε σου βάζει. Και τη γονή τέλειο. Δηλαδή μια τρυφερότητα. Ρε ούτε όταν κάνουν τα. Πώς το λένε στο. Το μικονιάτικο τότε που πετάνε το ζωνάκι. Το απλό μωρέ. Το. Πώς. Σοβάτισμα, ναι. Χράμα. Σοβάτισμα, μωρέ που μας είπατε όλες τις τεχνικές εκτός από το σοβάτισμα. Σοβάτισμα. Έτσι το κάνεις. Το παίρνεις. Τα το πετάνε. Έτσι. Ναι, άντε μετά. Ξέρανε. Ναι. Την ξέρανε κανονικά. Και τώρα να πάμε στην άλλη εορτάζουσα, την κυρία Στέλλα. Έτσι, κυρία Στέλλα, η οποία είναι idol, μεγάλο είδωλο στην περιοχή της, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, και λέει μια φίλη. Είναι μοντέλο, είναι εννοώ, φοράει ωραία ρούχα, μαγειρεύει πολύ ωραία και είναι και σοφή. Έτσι. Κοίταξε να δεις, όταν ξεκινάς να πας κάπου με διάθεση να περάσεις καλά, συνομωτεί το σύμπαν για να γίνει έτσι, κυρία Στέλλα. Yes. Συνέκλεψε ο Κοέλιο. Το, ναι, ο Κοέλιο δηλαδή πώς να σου πω, θα διαβάζει και θα λέει συνωμοτεί το σύμπαν ρε παιδί μου. Αλλά συνωμότησε το σύμπαν και πήρε και μία τηλεθεάτρια η οποία ήθελε να ρωτήσει κάτι, κάτι περίεργο. Πολύ περίεργο. Δεν έχω καταλάβει τι εννοούσε ακριβώς. Αν η κυρία Στέλλα μπόρεσε. Καλησπέρα κυρία Στέλλα. Η Βούλα είμαι από τον Πύργο, καλά είστε. Κυρία Στέλλα, θέλω να κάνω ένα νευχέλαιο και θέλω να κάνω ένα νηστίσιμο με λαχρινό, οτιδήποτε.
θέλω να κάνω ένα ευχέλαιο και θέλω να κάνω ένα νηστίσιμο με λαχανικό. Όχι, και θέλω να κάνω ένα ευχέλαιο και θέλω να κάνω ένα νηστίσιμο με λαχανικό. Με λαχανικό. Πρέπει να είναι καρυδόπιτα η νηστίσιμο. Αν θέλω νηστίσιμο. Και ξέρω. Και πολύ μοιάζει όμω από τον πύργο. Η Βούλα από τον πύργο. Ωραία θα περνάνε στον πύργο. Βεβαίως. Να είναι ωραία το μελαχρινό, το νηστίσιμο. Ναι, το νηστίσιμο το μελαχρινό. Βέβαια, είναι πολύ ωραία. Παιδιά, βλέπετε μια γυναίκα την κυρία Στέλλα. Αποκαλύφθηκε. Πολύ χαρούμενη, θετική. Τη βάσανο έχει σπίτι της μόνο όταν κλείνει πόρτα αυτοί που μένουν μέσα, ξέρουν. Βέβαια, τη σταυρό σηκώνουν. Ρωτάει τώρα κάποιος ο οποίος κάνει μια κοινωνική αυτή να ενωθούν τα σόγια. Δηλαδή, τέλος πάντων. Όχι, υπεθε... είναι ένας ψυχολόγος. Και μιλάει για τη σχέση και πεθεράς και νύφης. Πεθεράς και νύφης. Το πιο λογικό είναι και η παρουσιάστρια να τα φέρει τα πράγματα ώστε να αγαπηθούν. Ξέρει τι καημό έχει. Παιδιά, δείτε καημό. Να πάρω θέση γιατί το θέμα μας έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα, φίλες μου. Προβληματική σχέση νύφης πεθεράς. Αν και πιστεύω ότι ήσασταν καλή πεθερά. Άστο. Εάν δεν έχει διδαχτεί η νύφη σεβασμό, να εκτιμήσει όλα αυτά που της προσφέρουν ενώ δεν είχε τίποτα. Πώς λέει, πάρει μια χώτα σε ψήρα φαΐ και βγήκε στο γιακά. Πρέπει να είσαι στο ίδιο κοινωνικό επίπεδο. Όταν εσύ είσαι εδώ και η νύφη είναι κάτω, όσο και να κατέβεις δεν πρόκειται να σε καταλάβει. Αρχίζει... Από το κόμπλεξ. Έτσι, ναι, από το κόμπλεξ. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί στο επίπεδο των πεθερικών. Άμα είναι η νύφη κομπλεξικιά, γίνεται παλιό άλογο με καινούργια περπατησιά. Εάν η νύφη έχει το κόμπλεξ απέναντι της πεθεράς, μπορεί να είναι πεθερά ωραία και να κομπλάρει η νύφη και να τη ζηλεύει. Άστο. Άστο. Παιδιά, μην γελάτε μπροστά άμα χορτάσει ψήρα και βγει στο λαιμό. Στο γιακά, άμα χορτάσει ψήρα και βγει. Δηλαδή ότι την πήραμε ξεβράκωτη. Και ότι είναι η ψήρα, δεν τρώει και μόλις χορτάσει. Και ότι τώρα θα σου κάνω και την έξυπνη σου λέει. Ότι τώρα χόρτασες και δεν θέλεις την... Άστε, άσε. Άμα είναι πιο κάτω, είναι η πεθερά και πού να κατέβεις, όσο και να κατέβεις δεν μπορείς να τη φτάσεις. Άμα δεν κάνει και εκείνη η κομπλεξικιά. Γιατί είναι κομπλεξικά είναι. Παιδιά, δηλαδή τα είπε. Και κοντή και κομπλεξικιά. Κομπλεξικιά, γιατί είναι η πεθερά, είναι όμορφη. Πού να θέλει η νύφη τώρα. Δεν καλά. Μπορεί, δεν μπορεί να τη φτάσει. Έχει γιο. Μόνο γιο. Και έχει νύφη η κοντή που τη βλέπει κοντή και κομπλεξικιά. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο. Εύχομαι να τα βρείτε, άγιες μέρες έρχονται. Ένα τραπέζι χριστουγεννιάτικο, μια γαλοπούλα σήμερα, Thanksgiving, να την κάνετε όπως σήμερα. Μην ανταλλάσσετε, ρε παιδιά, βαριά λόγια. Να, ας πούμε τώρα, εγώ στενοχωρέθηκα λίγο με την επεισόδια. Εντάξει, βγήκε. Ανοίχτηκε, είπε πράγματα που ήξερε, τις αλήθειες της. Παιδιά μου, η Θόδη πρέπει να γίνει τώρα κριτικός τηλεόραση. Κινηματογράφου, να ψηφίσει την Ακαδημία για τα Όσκαρ. Λοιπόν, έλα να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε τώρα για. Τα χώνει στην Μπαρμπαρίγου, δεν τα χώνει. Όχι, στην Ελένη. Στην Ελένη κυρίως. Μεναγάκι, μας δουλεύει ψιλόγαζι. Δεν είναι αληθινή τελικά, τι πιστεύεις. Αυτή δεν μαγειρεύει καθόλου. Τις τα μαγειρεύουν και τις τα πάνε έτοιμα. Εδώ της πήγα μια πίτα. Και με έβαλε και της έφτιαξε άλλη μία να την πάρει στο σπίτι της. Γι' αυτό έφυγε η Αργυρό. Η Αργυρό, η Μπαρμπαρίγου, έφυγε γιατί δεν την άντεξε άλλο. Της έφτιαχνε άλλα φαγητά να πάρει στο σπίτι της, άλλα για την εκπομπή της. Μιλάμε, ξεπατώθηκε. Γι' αυτό ήξερε για ποιο λόγο έφυγε η Αργυρό. Μα συγγνώμη, πήγε καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης και η Ελένη της έφερε υλικά για να της ανοίξει φίλο και πίτα κανονικά. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Έχει αδυναμία στο φαΐ, Ελένη. Έχει, ναι, ναι. Αλλά ξεπάτωσε την Αργυρό και γι' αυτό η Αργυρό τώρα δεν είναι πια στην εκπομπή της Ελένης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για όλους είχε ένα καλό λόγο. Μετά τη ρώτησαν για την καινούριο. Μια άλλη εκπομπή που έχει ξεκινήσει εκείνη της καινούριου. Κατερίνα καινούριο, ναι. Τι να πεις, εδώ δεν μπορεί να μιλήσει η κοπέλα. Το ρου δεν μπορεί να το λέει, να του πει καλά. Και λέει, λόγω TV's. Εγώ θα της έλεγα λόγω πορδής. Είναι η εκπομπή σου. Τι να πω, κατάλαβα. Ναι, αλλά και εκεί έχει ρο. Ναι, ναι, και εκεί έχει ρο. Άρα θα πει λόγω πορδής. Πορδής. Λόγω πορδής. Ναι, λόγω... Είχε όρεξη. Είχε όρεξη, ναι, μετά... Φαινόταν ανανεωμένη το ντεκολτέ, ψηλά, ο σταυρός εδώ, λαιμός εδώ. Όλα, 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 όλα. Ήταν σε... Φρέσκια. Αλλά παιδιά, τώρα να πάμε... Και στο Λιάγκα, τον πήρε και εκείνο το Λιάγκα. Άμα τον βλέπω, μου έρχεται να τον περιλάβω. Γιατί, τι θα σου φάει όλες τις κλωτσές του κόσμου. Σχολιάσει κάτι για σένα. Ένας κηφίνας είναι. Επιτρέπεται ένας δυο μέτρα άντρας
να κάτσε να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Πάει να δουλέψει, βρε. Δουλειά είναι αυτή για άντρες. Δεν είναι δουλειά για άντρες να κάθεται. Πάρε ένα γιαπί, πάρε ένα πιλοφόρι, πάρε ένα μυστρί, ναι. Ένα τραγούδι. Και αν δεν είναι. Αν όμως το ξεκινούσε ο Λιάγκας. Ο Κενοσολιάγκας. Και έχει και αυτό ρηγμένο πάνω στην αυγή. Στην αυγή Κενοσολιάγκα. Σαν με καινούριο, δεν μπορεί να πει τίποτα. Παιδιά μου, φοβερό. Αυτά τώρα για τους ανθρώπους στην τηλεόραση έχουν διαγράψει μια πορεία. Έτσι. Φαντάζομαι τι έχει να πει για τους καινούριους. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτά που δείχνουμε εμείς τα καινούρια τα κορίτσια που μπορεί να κάνουν λάθη στην αρχή τους. Έχουν δρόμο. Βέβαια. Δεν μπορεί το κορίτσι που θα σας δείξουμε. Γνωρίσαμε χθες, παιδιά μου, την Ηλιάνα, έτσι, από την Κύπρο. Η Ηλιάνα από την Κύπρο έχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε το χθεσινό μας κομμάτι, το οποίο της άρεσε και της ίδιας πάρα πολύ και το οποίο αναφέρεται στο τι είναι στάρ και ποια μπορεί να γίνει. Καλησπέρα. Ποια στοιχεία, κατά την άποψή σου, πρέπει να έχει μια στάρ? Κοκκινάδι, εσώρουχα και αυτά. Αυτό. Είναι η δήλωση η οποία, παιδιά μου, μας έχει κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα που έχει κοκκινάδι και εσώρουχα και ένα βρακί να βάλει, μπορεί να γίνει στάρ. Βεβαίως. Αλλά είναι η Ηλιάνα Αντωνίου η κοπέλα. Η Ηλιάνα Αντωνίου. Η οποία συνεχίζει, παιδιά, την πορεία της στην τηλεόραση. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη πορεία. Με την εφράδειά της κυρίως. Είναι απορίας άξιο. Ηλιάνα μου, ποιο κυπριακό προϊόν θα επέλεγες για να κεράσεις τις συνυποψήφιές σου στον παγκόσμιο διαγωνισμό και γιατί? Εύκολο. Το χαλούμι. Γιατί? Και γιατί? Λίγο κοντά το μικρόφωνο. Yeah. Επειδή... Αυτή είναι η ερώτηση. Ότι ποιο κυπριακό προϊόν θα επέλεγες και γιατί? Γιατί θα επέλεγες το χαλούμι? Γιατί είναι χαμηλό σε λιπαρά. Λίγο κοντά το μικρόφωνο. Πες το όπως το σκέφτεσαι εσύ, μην αγχώνεσαι το πώς θα το ακούσει η Επιτροπή. Επειδή μόνο στην Κύπρο το έχει. Α, δηλαδή... Το βρήκε, μπράβο, τι δεν πειράζει. Το βρήκε, πήρε χρόνο. Το θυμήθηκε, γιατί βασικά... Ήταν εκεί η Εύελιν η οποία είχε πάθει... Κοίταξε, θα της δώσανε την ερώτηση, αλλά είδε μόνο το πρώτο. Στα Καλυστία δίνουν όλα, ναι. Ναι, θα είδε μόνο το πρώτο, γιατί της είπανε ποιο κυπριακό προϊόν, αμέσως το πετοχαλούμι. Μετά το γιατί. Κόλλησε. Έλα, θες και το δεν γιατί, το θα πάω το χαλούμι. Θα πάω το χαλούμι έτσι και τη χουστάρω. Θα ναι, ρε παιδί μου, και στο κάτω-κάτω εγώ εδώ δεν ήρθα διαγωνιστό να κάνω την έξυπνη. Είναι σεμνή, γι' αυτό δεν μιλάει. Ναι. Και στο παρακάτω είχε να πει πολλά. Ναι, αλλά σιάσει να δώσω τόπο στην οργή. Πόσο έχουν αποδώσει οι μέχρι τώρα ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα της Υπουργού στη μείωση της ανεργίας? Κοντά, Ηλιάνα μου, το μικρόφωνο και δυνατά για να σε ακούσουμε καλά. Η κρίση... Ηλιάνα μου, πιστεύεις ότι έχει μειωθεί η ανεργία με ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα να γίνονται σαν ενέργειες? Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει, Λιάννα. Κάνει τόσο εντύπωση. Δεν θέλω να σε αγχώσω. Στα δε γραπτά, εκεί, με τη λευκή κόλλα. Α, ωραία. Βλέπει το τοπίο. Σκέφτεται τώρα αυτό τι να είναι. Και γράφει το όνομα του Αγγέλ. Λέγαμε. Δηλαδή είναι, έκατσε ώρα, τι να... Μπράβο. Δεν ήθελε να μιλήσει. Δεν θέλει να πει γιατί για την σου λέει, κρίση. Εγώ ήρθα για μοντέλο. Και γιατί να μιλήσω εγώ για τον Υπουργό Εργασίας. Για πολιτική αναλήτρια. Όχι. Δεν μου αρέσει, δεν πληρώνεται καλά αυτή η δουλειά. Όχι. Εγώ θέλω να γίνω μοντέλο. Οπότε δεν θέλω να σα κρατήσω. Ναι. Μια άλλη κοπέλα παρουσιάστρια και αυτή καινούρια. Από όλη χαρά. Όχι παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια είναι. Δημοσιογράφο είναι. Εντάξει, βγαίνει μπροστά. Βγαίνει μπροστά και ρώτησε κάτι τον κύριο Παπακαλιάτη. Χαριτωμένα. Πώς γίνεται με τις πρωταγωνιστές σου, έχεις ερωτευτεί ποτέ? Άντε πάλι. Αυτή η ερώτηση... από πού είσαι, από πού είσαι, πες μου από πού είσαι. Σάμο. Τη Σάμο, βρε κοπελιά, σε ρωτάει από το Μέγκα, από το Σάρα, από τον Αντένα, από πού είσαι, κοιτάει το μικρόφωνο. Από πού είσαι. Από πού είσαι. Το ανέκδοτο το ξέρετε, ε. Που κάθεσαι, που κάθεσαι. Που κάθεσαι στο Παγκράτη. Το ανέκδοτο με το που κάνω. Τέλος πάντων. Άστο, δεν πάθηκε.
Λοιπόν. Κιόλας. Έχουμε τα juicy, μάνα μου γλυκιά. Τα juicy κουτί τα... Πού τα. Να τα. Παιδιά, φοράω και δικό μου, να το δικό μου, να το υπέροχο. Να το. Έχουμε όμως πρώτα μια κουζίνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο τη δίνω την κουζίνα. Όσοι και σήμερα μπορούν να συμμετάσχουν και να κάνουν το πιο γρήγορο έτσι, αριθμό, τον οποίο θα ακούσουν στο 90-11-51-51-51, μπαίνουν στο διαγωνισμό για το πιο γρήγορο της εβδομάδας, όπου ο πιο γρήγορο της εβδομάδας αύριο θα πάρει μια ολόκληρη κουζίνα. Και όταν λέμε ολόκληρη κουζίνα, εννοούμε ολόκληρη τις οικοσκευές, τα ντουλάπια, τους νεροχύτες, τις μπαταρίες, τα πάντα. Θα βγάλετε τη δική σας παλιά κουζίνα και θα σας βάλουν την καινούρια ό,τι στυλ θέλετε και όσα τετραγωνικά εσείς έχετε. Γκρούπο και για κουτσίνε, σήμερα έτσι. Έχουμε τρία ρολόγια juicy κουτί που θα κερδίσετε τηλεφωνώντας το 90 11 51 51 51. Ένα που είναι με κίτρινο χρυσό και ασήμι, ένα που είναι με χρυσό και μπλε καντράν με πέτρες, και αυτό που έχει πράσινη πλάκα. Είναι πάρα πολύ ωραία ρολόγια της Juicy Couture. Είναι πάρα πολύ μόδα, παιδιά μου, αυτά τα χρώματα. 90 11 51 51 51. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε, παιδιά, πολύ πράγμα. Ποιος γνωστός ηθοποιός είχε πάνω από 10 χρόνια εξωσυζυγική σχέση με συνάδελφό του, συγκατοικούν και το αποκάλυψε τώρα για πρώτη φορά. Έλα ρε εσύ. Λοιπόν, ποιον ηθοποιό έδωσε στεγνά η τραγουδίστρια Carly Simon, ποια είναι αυτή? Αποκαλύπτοντας ότι είχε προτείνει τρίο σε εκείνη και την αδερφή της. Σε εκείνη και την αδερφή της, δεν έπαιζε εκείνη και τον αδερφό της. Καλά, δεν είναι και πολύ λογικό. Εντάξει, πιο λογικό από το να πει πάρει και τον αδερφό σου. Καλά, εμείς δεν πάμε τώρα έτσι. Είναι τώρα σφάλι. Εμείς μόνο αν είναι αδερφή πάμε. Ποιος γνωστός ηθοποιός είπε για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη? Ο Γιαννάκης καλά θα κάνει να μην ανοίγει το στόμα του να μιλάει. Μπα, και ποιος είσαι εσύ, τυριτιδιέ. Σουρελάκι. Ο Γιαννάκης καλά θα κάνει να μην μιλάει. Σοπέν. Έχουμε δικτατορία. Ναι. Τι λέρε, φίλε. Και έχουμε και Σωτήρη Καλυβάτη σήμερα, έτσι. Άντε, πάμε σε διαφημίσεις. Από το πλατό όποιον δεν παρακολουθεί και δεν χειροκροτάει. Και δεν χειροκροτάει. Δηλαδή, άμα δεν χειροκροτήσουμε τον Γιάννη που τραγουδάει το... Τι κοιτάνε τις φωτογραφίες σου, φεγγάρι και Σαντρίνα δεν είναι. Καλέ, παιδιά, η Ελένη Μενεγάκη που το είχε πει στο Μπράβο, είδατε τι καριέρα έκανε. Ναι, από αυτό. Στο Μπράβο το είχε πει η Ελένη. Στη Ρούλα, στη Σύρο, το είχε πει. Πρώτη δημοτικού. Στη Ρούλα, στη Σύρο και στα Προκοπή. Παναγιά μου, παρτάκι. Έλα, παιδιά μου, να κάνουμε και λίγο εκπομπούλα. Λοιπόν, πάμε πρώτο γύρο, έλα. Έλα, Γιάννη, γιατί έχει ωραία θέματα σήμερα. Άναψε. Λέω, σας αρέσουν τα ενοχαμιστικά? Τρελά. Άρα είστε έτοιμοι? Βεβαίως. Σας στέλνω ετοιμοπόλεμο σήμερα. Ποιος γνωστός ηθοποιός είχε πάνω από 10 χρόνια εξωσυζυγική σχέση με συνάδελφό του, συγκατοικούσαν... Γυναίκα. Τι είμαστε, με άντρα? Ποιο γνωστό, το οποίο είχε εδώ και 10 χρόνια σχέση με συνάδελφό του, μου πήγε το μυαλό σε άντρα. Είσαι και εσύ πολύ ανώμαλη, άμα θέλει. Ποια ανομαλία είναι? Εντάξει, λοιπόν, ακούστε. Ό,τι στείλει ο Θεούλη. Και το αποκάλυψε τώρα για πρώτη φορά. Έλα, ρε, εγώ έγινα κοινωνικό μήνυμα. Δεν λοιπόν, έλα φώτη. Παιδευόμουν και με τις ακίνητες. Έσκασα, τι είναι αυτό, ζέστηκα. Έχει πολύ και εγώ δεν είμαι καλά. Λοιπόν, για λέγε. Λοιπόν, στο νούμερο 1, αγαπητέ Φώτη, την ερώτηση στην είπα, δεν την επαναλαμβάνω. Ναι. Έχω τον Θοδωρή τον Αθερίδη. Και έρχομαι εγώ τώρα, ό,τι μου να σε ρωτήσω. Τι γνωρίζει για την προσωπική ζωή του Θοδωρή Αθερίδη? Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θες να πεις τίποτα? Όχι. Γιατί έχουν πει. Δεν ξέρω, σου λέω ότι κάποιο είπε κάποια πράγματα. Δεν μιλάω. Στο νούμερο 2 σου έχω το Στράτο του Τζόρτζογλου. Τι γνωρίζεις? Ξέρεις ότι είναι, ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Γεωργιάδου. Ναι. Τι άλλα ξέρεις?
ότι ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Γεωργιάδου. Μετά δεν ξέρω άλλες τους σχέσεις. Μετά δεν τα είχε με την Ντόρα Ματσούα. Με τη Ματσούα. Δεν το έχουν παραδεχτεί ποτέ. Ναι, αλλά κοίταξε, είχαν κάνει, θυμάμαι, τους είχα δει κιόλας στο Ψηρή μια παράσταση. Σαν... Τι πάει να πει καμπαρέ. Αυτό. Κάτι καμπαρέ τέτοια και ήταν πολύ. Είχαν φτιάξει και τα δόντια τους ίδια. Αλήθεια! Τα είχανε! Και εγώ με την Μιμή δεν είσαι, δηλαδή που έχω πάει στο κινηματογράφο. Καλά, πες το! Καλά, εσύ από λατρεία το έκανε. Για να κάνει τα δόντια της Μιμής. Το κορίτσι μου. Λοιπόν, νούμερο 3. Δεν έβαλε και μαλλιά, Μιμή. Σταμάτα, καλέ. Σπύρος Παπαδόπουλος. Και σε ρωτάω, Φώτη μου. Σπύρος Παπαδόπουλος, Αθηνά Τσιλίρα, ξέρουμε ένα γάμο. Τίποτα άλλο ξέρουμε. Δεν ξέρω εγώ. Ξέρετε εσείς. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν τα ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι χώρισε πρόσφατα και ότι είναι μέσα σε μια άλλη σχέση. Μάλιστα. Αλλά δεν και στο νούμερο 4 σας έχω τον Νίκο το Βερλέκη. Για τον Νίκο Βερλέκη γνωρίζεις τι γίνεται στην προσωπική του ζωή? Όχι. Συγγνώμη, ρε Σιφωτή. Άμα δεν γνωρίζεις το ένα, δεν γνωρίζεις το άλλο. Δεν ξέρω το Βερλέκη την προσωπική του. Να πας σε μια άλλη εκπομπή. Δεν λέει, μάνα μου, αφού είσαι εδώ, είσαι που τα ξέρεις και μας τα λες. Και έχει ενδιαφέρον να τα. Από τις 9 η ώρα το πρωί στο Μεριμέρι το έχουμε ανεβάσει σήμερα. Συγγνώμη, γιατί δεν γίνει μεγάλο θέμα. Καφέ, μπες στο Μεριμέρι να μαθαίνεις. Δεν είχα χρόνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πού πάει το μυαλό σου? Ποιος να δώσει το ποιος? Είχε σχέση 10 χρόνια έξω συζυγική και το αποκάλυψε πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Με συνεργάτη του. Συνάδελφο. Με συνάδελφο. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω. Γιατί καλέ, δεν θα μας πεις για τη ζωή του άλλου, θα μας πεις ποιο το αποκάλυψε. Θα πω ότι το λάθος. Νίκος Βερλέκης. Αμδέ. Το πίστευες ότι είναι. Αμδέ. Το μάτι μου, κοίταξε. Το παιδί. Είναι μια σχέση την οποία. Πώς να σου πω, τους γνωρίζω. Δηλαδή, γνωρίζω το ποιο το Θοδωρή, αλλά δεν είναι. Μην κομπιάζεις, καλέ. Οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, ότι ήταν κάτι το οποίο ξέρει. Το χειριζόντουσαν μόνοι τους. Για να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισε να μιλήσει πρώτη φορά για τη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη σήμερα στο Downtown. Έχει δώσει συνέντευξη, γι' αυτό και μιλάμε ανοιχτά. Γιατί όλοι γνωρίζαμε. Βεβαίως, στο καινούριο Downtown, να πούμε. Στο καινούριο Downtown και καλή τους επιτυχία και καλό τάξιδο. Γι' αυτό και το λέμε έτσι ανοιχτά. Δεν είμαστε δύο τρελοί άνθρωποι που τους ήρθε σήμερα να πούνε ένα προκαλύψιμο. Όχι, ρε, παιδί, το ξέρω, το ξέρω. Απλώς επειδή δεν έχω διαβάσει τη συνέντευξη, δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Λοιπόν, θα το δεις, αλλά ο Θοδωρής Αθερίδης, παιδιά μου, μίλησε και για το θέμα του αλκοολισμού. Το οποίο εντάξει, βεβαίως και το γνωρίζουμε. Και καλά κάνει και μιλάει, γιατί και παλιότερα που είχε μιλήσει και είχε μιλήσει ανοιχτά, δηλαδή το έχει πει και το έχει καταθέσει. Εννοείται. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει ανθρώπους για αυτό το λόγο. Τρελό καπέλο θα του βγάλουμε, νομίζω, με αυτό που είπε, ότι είχε φτάσει στον πάτο όπου έπινε 23 ώρες την ημέρα και μόνο μία ώρα κοιμότανε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί δεν είναι. Ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε τρομερά επίπεδα. Αλλά, παιδιά μου, έχω και άλλη ίντρικα μέσα στην πόλη. Θυμόσαστε που είχαμε πει εδώ στην εκπομπή μας για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που είχε πει για τον Παύλο το Χαϊκάλι ότι σηκώθηκε και έφυγε από την παράσταση που έπαιζαν μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη. Όχι, είχε πει ότι τον είχε στεναχωρήσει. Το ξέραμε ότι είχε φύγει. Ναι, αλλά είχε πει ότι δήθενε η πρόφαση ήταν για πολιτικούς λόγους. Αλλά τελικά τον είδε σε μια άλλη παράσταση και τον έχει απογοητεύσει αυτό τον Τσιμιτσέλη. Αυτό το είπε Γιαννάκη λίγα τα λόγια σου. Παιδιά μου, απάντησε σήμερα ο Παύλος Χαϊκάλης στην κουμπάρα του. Πώς την είπε, πώς την είπε? Γιαννάκη, άμα δεν ξέρεις να μην μιλάς. Είπε. Αφήστε τα. Αλλά επίσης, bonus track, μία παρουσιάστρια που έμεινε παρθένα μέχρι τα 21. Ας το καλό της. Ναι, ναι. Για σένα, λέει Αντιγόνη. Ναι, εγώ είμαι. Έλα, πάμε. Τι σοκ ήταν αυτό που πάθαμε όταν μπήκαμε στο Μεριμέρι το πρωί? Γιατί εκεί διαβάσαμε για πρώτη φορά τη συνέντευξη που έδωσε ο Θοδωρής Αθερίδης στο Downtown, όπου παραδέχτηκε ότι έχει δεσμό με τη Σμαράγδα Καρύδη εδώ και 10 χρόνια. Μένεις μόνος σου? Όχι, συγκατοικώ με τη Σμαράγδα. Και πώς τα πάτε? Έχουμε μια πολύ νορμάλ σχέση. Είμαστε χρόνια μαζί και περνάμε μια χαρά. Είστε πολλά χρόνια μαζί, πάνω από 10. Δεν έχετε βαρεθεί? Δεν βαριέμαι εύκολα. Φροντίζω στις σχέσεις που με ενδιαφέρουν να δίνω μια κινητικότητα ώστε να ανανεώνεται το ενδιαφέρον. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η σχέση. Σκέπτεστε να παντρευτείτε κάποια στιγμή? Όχι καθόλου. Ούτε εγώ ούτε η Σμαράγδα σκεφτόμαστε το γάμο. Έχεις πάρει διαζύγιο? Όχι. Γιατί? Γιατί το διαζύγιο το βγάζεις όταν θέλεις να παντρευτείς. Από τη στιγμή που δεν θέλω να παντρευτώ, δεν βρίσκω το λόγο να το κάνω. Ο Θοδωρής μας συγκλώνησε όμως και όταν μίλησε για το πρόβλημα του αλκοολισμού που ξεκίνησε από τα 15 του χρόνια. Ποιος ήταν ο πάτος που έφτασες να ζητήσεις βοήθεια? Όταν πέρασε ένα καλοκαίρι 40 μέρες χωρίς να έχω κοιμηθεί. Εκεί άρχισα να τρελαίνομαι, να αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και πήγα να ζητήσω βοήθεια. Έπινα 23 ώρες την ημέρα και μία ώρα κοιμόμουν.
Ξύπναγα στις 4 τα ξημερώματα με μπύρες. Έπαινα τουλάχιστον 20, 5 μέχρι το απόγευμα, συνέχιζα με ουίσκι και τέλειωνα με ρακές και τσίπουρα. Στο ίδιο περιοδικό, πόζαρε και καλά μακιγιάριστη η Κατερίνα Καινούριο και μας αποκάλυψε ότι έκανε σεξ για πρώτη φορά στα 21 της, με αποτέλεσμα να γίνει ο περίγελος του Αντένα. Ο κόσμος με έχει γνωρίσει με ερωτικές απογοητεύσεις, με έρωτες, με παραπάνω κιλά και τα λάθη μου τα παραδέχομαι. Αν είχα ένα κορίτσι τώρα απέναντί μου, 15 χρόνων, θα την εκλιπαρούσα να μην βιαστεί να μεγαλώσει, ούτε εσωτερικά, ούτε εξωτερικά. Να έχει στόχο να χαρεί την ηλικία αυτή που είναι πολύ σημαντική, να καλλιεργηθεί, να κατανοήσει το σώμα της. Είχα στα 21 μου την πρώτη ερωτική επαφή και δεν το έχω μετανιώσει. Να σκεφτείς, όταν δούλευα στον Αντένα, με κορόιδευαν φίλοι μου ως παρθένα. Δεν μετανιώνω. Η ατάκα αυτή της Κατερίνας βρήκε θερμό υποστηριχτή τον Άρη Καπατζίκη, που είπε ότι πρέπει το πολυπόθητο να ξεκινάει μετά τα 18. Με αποτέλεσμα ο Λιάγκας να του πει. Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, χαμερά, ανταλλάσσει υγρά και τα λοιπά. Ναι, 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 το ξέρω. Μικρόμια, ας τα να πάνε τώρα. Το ξέρω, αλλά καλό είναι μετά τα 18 να συνέχεις να το πεις τι σου γίνεται. Να ερωτευτείς, να ξέρεις. Έχεις λειτουργήσει και αντισώματα σαν οργανισμός. Το γάμο του Αντώνη Στρόιτερ και τη Δήμητρα Σεγκινίτη, τον θυμάστε? Δεν κράτησε πολύ και υπάρχει εξήγηση. Είχε πάει καλεσμένος ο Θέμης Γιωργαντάς. Πριν μερικά χρόνια πήγαμε στη Σαντορίνη σε ένα γάμο που από κατσίκια. Ο γάμος σου δεν στέριωσε με τίποτα άσχολο. Στο Στρόιτερ καταλάβαμε. Εντάξει, το καταλάβαμε όλοι. Και εμείς είμαστε καλεσμένοι, αλλά το είχαμε καταλάβει και δεν πήγαμε. Πήγαμε εμείς στα κατσίκια. Θυμόσαστε που ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχε πει για τον Παύλο Χαϊκάλη ότι τον έχει απογοητεύσει γιατί έφυγε από την παράσταση που έπαιζαν με τη Δανδουλάκη γιατί ήθελε να ασχοληθεί με τα κοινά, ενώ τελικά τον είδαν σε άλλη παράσταση. Λοιπόν, ο Χαϊκάλη σήμερα απάντησε. Να σου πω κάτι, να κατηγορήσω τον Γιάννη, τον οποίο τον εκτιμώ γιατί είναι πολύ γλυκό παιδί, αλλά όταν δεν ξέρει κάτι, δεν πρέπει να ανοίγει το στόμα του να μιλάει. Αν ξέρει κάποιο κάτι τεκμηριωμένα. Να βγει και να κάνει κριτική για τον Χαϊκάλη και για τον οποιοδήποτε. Εγώ δεν θα βγω να μιλήσω ποτέ για κάποιον, ας πούμε. Έτσι. Όταν δεν. Και αν το έχω κάνει πολλές φορές και έχω αδικήσει, ζητάω και δημόσια συγγνώμη. Αλλά όταν συνήθως έχω μια άποψη, την έχω τεκμηριωμένη την άποψη. Ναι. Δεν θα πω να κάνω από μία φήμη γιατί ο τάδε είναι αυτό και τελικά εγκατέλειψε την παράσταση. Όχι, βέβαια, δεν εγκατέλειψε. Λοιπόν, να σας πω ότι βεβαίως για την παράσταση που λέει ότι δεν εγκατέλειψε αναφέρεται στην τελευταία παράσταση που έγινε με την Παναγιωτοπούλου. Γιατί και ο Τσιμιτσέλης είχε πει ότι μαθαίνω ότι και από άλλη παράσταση έφυγες. Αυτό απαντάει τώρα. Τα σχόλια για να έρθει και τα λοιπά. Εκεί λέει δεν ήξερες. Ναι, στο άλλο όμως το ήξερε. Δεν το ήξερε, γιατί είπε κάποια λεπτομέρεια. Μπράβο, Γιάννη, πολύ ωραία. Θα σχολιάσουμε. Ποιο? Σμαράγδα Θοδωρή, λέω, θα σχολιάσουμε. Τους δύο τους αγαπώ πάρα πολύ. Κοίταξε, είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Μακάρι να υπάρχουν και άλλα τέτοια ευτυχισμένα ζευγάρια. Και είναι και ένα ζευγάρι που, ρε παιδί μου, η ζωή τους, οι σχέσεις τους, ο τρόπος που τη διαχειρίστηκαν γενικότερα, βεβαίως, όχι μόνο οι δυο τους, αλλά και άλλοι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, είναι ένα παράδειγμα πολιτισμού. Ακριβώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι από τις λίγες φορές που όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε συνένοχοι, με την έννοια ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, αλλά σου εμπνέουν και οι ίδιοι τόσο πολύ σεβασμό. Φυσικά, γιατί όταν σέβεσαι εσύ τον εαυτό σου και τις σχέσεις σου και δεν το ξεφτυλίζεις. Ο ίδιος αποφασίζει για το τι θα κάνεις και πότε θα το πεις. Οπότε θέλω να πω ότι δεν υπήρξε ποτέ ερώτηση, φαντάζομαι, από την πλευρά μου και από άλλους δημοσιογράφους που να έλεγε τι συμβαίνει με σένα, Θοδωρή, τι συμβαίνει. Ξέρεις πόσο αδιάκριτη μπορεί να είναι. Καλά, δεν το ξέρω. Όταν το λέει. Όταν δίνει συνέντευξη, τα θέλει ο ποπός. Το έχουμε δει. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, σε μένα. Έλα, κοπελιά, με τα μήνυση και τις πόλεις. Μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν, ποιον ηθοποιό έδωσε στεγνά η Κάρλι Σάιμον, αποκαλύπτοντας ότι είχε προτείνει τρίο σε εκείνη και την αδελφή της. Πάπα, Φώτης. Ο Φώτης. Θα πω πάλι λάθος. Γιατί δεν θες να ανακατευθείς. Δεν θέλω να ανακατευθείς τις σχέσεις. Λοιπόν, έλα, Κάρλι Σάιμον. Τι είναι αυτό? Έλα, καλή Κάρλι Σάιμον. Είναι You're so vain. Α, ευχαριστώ. You think your song is about you. Μπράβο. Το έχει πει και ο Μέριλιν. Μάλιστα. Λοιπόν, στο νούμερο 1 σου έχω το Σον Κόνερι. Ο Σον Κόνερι είχε πει στο παρελθόν ότι δεν θεωρεί κακό να χαστουκίζει καμιά γυναίκα άμα τη αξίζει. Απαπαπαπαπαπα. Το 1900. Του σου, Σον Κόνερι. Γιώργο! Τι χειρέ, βάλαμε τα κορδελάκια για την κακοποίηση, για την παγκόσμια μέρα ενάντια στην κακοποίηση. Ναι, αλλά το τεκμηρίω είπε άμα τη αξίζει. Τι εννοεί αυτό? Ποιο το κρίνει αυτό? Συγγνώμη, πλακώσε το. Ποιο το κρίνει αυτό? Αλήθεια, βέβαια. Πε, πε. Αντιγόνη, πάρε το μαχαιρί. Όχι, όχι, δεν θα μα κρίνει. Ωραία, με έχει τρελάνει, είμαστε μαζί. Με έχει φέρει στο αμήν. Δεν κρατιέμαι. Μου έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο, θα σου ρίξω μια. Ποτέ, ποτέ. Λίγο, ρε παιδί μου, λίγο. Είμαι σοκαρισμένη, δεν μπορώ να μιλήσω. Ποτέ, ποτέ,
πότε. Σας αφήνω να μιλήσετε. Σας τρολάρω. Έχω επηρεαστεί όλο το πρωί, έκανα τρολ στην Ερμού. Αλήθεια, σου πετυχέ, μπράβο σου. Λοιπόν, άλλος. Τέλος πάντων, ο Σον Κόνερι λοιπόν έχει πει αυτό. Και προχωράω στο νούμερο 2 που έχω τον Αλέν Ντελόν. Ο οποίος... Πολύ ωραίος πάντα. Πάντα, ναι. Θα κάνω έτσι τα μαλλιά μου. Θα τρελαίνομαι. Φουντώνω πολύ, παιδιά. Πώς το μάτσο να έβλεπα αυτόν τον άντρα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, ο Αλέν Ντελόν. Ναι. Υπάρχει μία ταινία με τη Μιρέι Ντάρκ που είναι ολόγυμνος. Δεν την έχεις δει. Μπορεί μικρή, δεν θυμάμαι. Ο Αλέν Ντελόν, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ όμορφος άντρας, όπως αποφασίσαμε και εδώ όλοι. Και είχε πάρα πολλές γυναίκες. Είχε σχέση και με την Μπριζίτ Μπαρντό. Ναι, το παστό σπαλιάρα δεν τον περνάει. Το σπαλιάρα δεν νομίζω να τον περνάει κανένα. Δεν τον περνάει. Κανένας. Στο νούμερο 3 σου έχω τον Ρότζερ Μουρ. Αχ, Μουρή, σαν τον Γιάννη λίγο. Εμένα. Εγώ μοιάζω με τον Ρότζερ Μουρ. Για κοίτα το ταβάνι λίγο. Κλειστό το στόμα. Και γλυκά, γλυκά. Κλειστό το στόμα. Δεν κοιτάει εκεί. Δεξιά, πιο κάτω το κεφάλι. Δεξιά. Και τα μάτια ψηλά. Εκεί είσαι. Τι παιδιά, δεν μοιάζει να σου πει. Κάτω το σαγόνι, πάντα. Γιάννη, άνοιξε και το πουκάμισο. Άνοιξε και πουκάμισο. Όχι, όχι. Για να το πει τώρα. Έχει και την ελιά. Καλά. Αχ, το κέρατα σκέφτερα. Σκίστε το. Όλα φανήκανε, Παναγίω μου, δεν βλέπετε. Μα είσαι ο Ρότζερ Μουρ. Το ότι ο Ρότζερ Μουρ ήταν η αφορμή να δούμε τον Γιάννη σε αυτή την κατάσταση. Μπράβο. Είστε πολύ ανώμαλοι. Κουτήρισα. Ανασταθεί στο νούμερο 4. Τέλος πάντων, τι να σας πω, ο Ρότζερ Μουρ είχε πολύ διαλόδη σχέσεις. Έχει μια γυναίκα που είχε πετάξει και την κιθάρα στο κεφάλι και την είχε σπάσει. Στο νούμερο 4, Φώτη μου, σου έχω τον Ζεράρ Ντεμπαρτιέ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ήταν αλκοολικός και αυτός έπινε πάρα πολύ. Ακόμα είναι. Είναι ακόμα, ναι, πίνει πάρα πολύ αλκοόλ. Έχει πει ότι πίνει 12, 13 και 14 μπουκάλια. Τι μέρα. Ότι έχει τύχει να πιει 14 μπουκάλια. Πώς το πίνεις, παιδιά. Μπουκάλια κρασί, εντάξει, όχι βότκα, αλλά και πάλι. Ο Ζεράρ Ντεμπαρτιέ και εδώ που τον έχεις είναι πάρα πολύ ωραίος. Ήταν πολύ ωραίος και εδώ που τον έχεις, γιατί μετά από το εδώ. Εντάξει, υπήρχαν χρόνια που ήταν ωραίος. Μετά κρεπάλιασε. Τέσσερα. Μετά, ναι, τέλος πάντων. Ένας μεθυσμένος άνθρωπος. Ένας μεθυσμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία τάση προς τον αλκοολισμό, τέλος πάντων, είναι εύκολο να κάνει μια τέτοια πρόταση σε μια γυναίκα. Και σε ρωτάω, εγώ Φώτη μου τώρα. Είναι ο Σον Κόνερι, είναι ο Αλέν Ντελόν, είναι ο Ρότζερ Μουρ. Να σου πω, αυτός πρότεινε σε αυτήν και την αδερφή της. Να κάνουν. Μάλιστα. Τρεις. Ο Ντεπαρντιέ έχει πει ότι ήταν πολύ ρεμάλι μικρός και ήταν κιόλας και. Δεν είχαν κάνει τρίο στο 1900 αυτό, ναι, ο Ντενίρο και οι άλλοι. Ναι, το θυμάμαι. Πολύ ωραίο. Στην ταινία. Να πω τον Αλέν Ντελόν τον ωραιότερο. Δύο. Ήμαρτον, Θεέ μου, ήμαρτον. Το μάτι μου το πες πάει. Φώτη μου ήταν όπως είδες ο Σον Κόνερι, ο οποίος δεν το είπε ο ίδιος. Το είπε η Κάρλι Σάιμον στο βιβλίο της. Αποκάλυψε πώς γνώρισε τον Σον Κόνερι. Να γνωρίζεις τώρα έναν άνθρωπο που πρώτη φορά και να γνωρίζεις υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν πήγανε, φαντάζομαι, αυτή και η αδερφή της. Θα δούμε. Θα δούμε τι έγινε. Μας λέει. Εμ το καταγγέλει, εμ του κάτσε. Μας λέει στο βιβλίο. Για να μάθει, να ξέρει. Μπορεί να μην του κάτσε αυτή. Η αδερφή της. Θα δούμε, θα δούμε. Έχουμε όμως και την Amber Rose, η οποία την βάλανε να ζωγραφίσει τη γνώμη της για τον Harry Styles, τον τραγουδιστή των One Direction. Μάλιστα. Θα δείτε ποια είναι η γνώμη της ζωγραφισμένη στο χαρτί. Γιατί χώρισε Kate Hudson και Nick Jonas και την Adele, η οποία πήγε καλεσμένη στο Fallon. Είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, παιδιά, τι είναι αυτό με αυτή τη γυναίκα. Είναι... Αυτό που έχει κερδίσει η Adele είναι ότι στη συνεντεύξη της εμφανής της χώρια από το τραγούδι είναι υπέροχη. Είναι αυθεντική, είναι αυθεντική βασικά. Απίστευτη είναι, πέρα το ότι είναι φωνή. Έχει χάρισμα, πέρα από είναι φωνή, δεν είναι μόνο. Είναι συγκλονιστική και πάμε να τα δούμε. Η Κάρλι Σάιμον είχε πολλούς διάσημους εραστές. Μάλιστα, ακόμα πλανάται το ερώτημα αν έχει γράψει το You're So Vain για τον Warren Beatty.
Και εκεί που περιμέναμε να το ανακαλύψουμε στο τελευταίο της βιβλίο, η Κάρλι μας κέρασε άλλο λαβράκι που έχει σχέση με τον αιώνιο 007 Σον Κόνερι. Στην αυτοβιογραφία της λοιπόν αποκάλυψε πως όταν ήταν 20, εκείνη και η αδερφή της Λούση, με την οποία έκαναν τότε καριερός ντουέτο, συνάντησαν τον 007 στο πλοίο από Λονδίνο για Νέα Υόρκη. Έκατσαν όλοι μαζί, ήπιαν μερικά ποτά και μετά ο Σερ Κόνερι πρότεινε στις αδερφές να κάνουν ένα Σάιμον Σάντουιτς, αν με καταλαβαίνετε. Εκείνες αρνήθηκαν. Έλα όμως που η Λούση την επόμενη μέρα τρύπωσε στο κουπέ του Σον Κόνερι μόνη της και γύρισε 5 το πρωί. Αυτό έκανε έξαλλη την Κάρλι, που με το που έφτασαν στη Νέα Υόρκη παράτησε τον ντουέτο και έτσι ξεκίνησε η σόλο καριέρα της. Τραγική ηρωνία. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν το Nobody Does It Better από την ταινία James Bond The Spy Who Loved Me, που όμως 007 ήταν ο Roger Moore. Η Amber Rose, η χυμώδης πρώην του Kanye West, με την οποία έχουν μελιοτραβηχτεί πολλά και οι αδερφές Kardashian, ήταν καλεσμένη στο Fashion Police και τη ζητήθηκε να κάνει ένα σκίτσο που να δείχνει τι νιώθει όταν βλέπει τον Harry Styles. Ήδου. I drew a water bottle because he gets me so wet. No! Σύμφωνα με πάρα πολύ έγκυρες πηγές, η 36χρονη Kate Hudson ξαπόστειλε τον 23χρονο Nick Jonas για λόγο πάρα πολύ σοβαρό. Η Kate δεν ήθελε καθόλου να πάει ο Nick περιοδία με την Demi Lovato. Πίστευε ότι όσο καιρό τον φάνε οι δρόμοι, σίγουρα δεν θα ήταν πιστός και αφοσιωμένος και αυτό καθόλου της άρεσε. Και σαν να μην της έφταναν όλα αυτά, η γυναίκα ένιωσε την ανάγκη να ξαναβγεί στην αγορά εργασίας και να κάνει τις τρελίτσες και τις κορδελίτσες της. Αφού την ένιωσε την ανάγκη, γιατί να την καταπιέσει. Τώρα που το δικό της άλμπουμ κυκλοφόρησε και σκίζει, η Αντέλ δεν έχει πια αγωνία για τη δική της μουσική. Άλλα τραγούδια και έχετε να ακούσει. Μπορεί η Αντέλ να έλειψε σε εμάς, όμως της Αντέλ, ποια της έλειψε? I was very excited last night because there was some teasers for Rihanna's new record. And I'm on the edge, living life on the edge, waiting for the, in a good way, not as... you're crazy, I'm the biggest Riri fan, I love her. Πόσο ζηλεύω την Αντέλ, πόσο πολύ θέλω να είμαι η Αντέλ στη θέση της. Μπορεί να γίνεις. Θα γίνω εγώ η Αντέλ, αλλά δεν θα σε κάνω παρέα μετά. Γιατί είπες ότι άμα είσαι η Αντέλ δεν θα με κάνεις παρέα. Έπρεπε να είμαι επιλεκτική ρε παιδί μου όταν είμαι η Αντέλ. Α, ήταν και εγώ τότε. Η Αντέλ δεν είναι καθόλου επιλεκτική. Σιγά μην κάνει με όλες σας παρέα. Σιγά. Τι να έχεις φίλη την Αντέλ. Εγώ δεν την κάνω. Κάντε τέλα της χρονιάς. Καθημέρα καλεσμένη. Ωραία, κάνετε την κέλα τη σπίτι να τη κάνετε τραπέζι. Ναι, καλά που μας έχει τάξει ένα κέικ μπανάνα κάτι χρόνια πέρυσι. Στο έφερα το κέικ μπανάνα. Μετά από 20 χρόνια. Τι, το έφερα. Μετά από 20 χρόνια. Έλα, Γιάννη, να έχουμε μια προοπτική, ένα κίνητρο μπροστά μας για να ζούμε. Άμα σου φέρω το κέικ ξανά πάει, τελειώσαμε. Δεν έχουμε. Λοιπόν, θα σταματήσετε τα κέικ διότι σας έχω δωράρα αύριο, παιδιά μου, πιο γρήγορα τη εβδομάδα θα κερδίσει αυτήν. Όχι αυτήν, όποια θέλει, έτσι. Κουζίνα ολοκληρωμένη με τα ντουλάπια τη με από όλα τι ηλεκτρικέ συσκευέ, τα πάντα, αν είναι ο πιο γρήγορο τη εβδομάδα. Και οι σημερινοί λοιπόν πιο γρήγοροι μπαίνουν στο διαγωνισμό αυτών. 90-11-51-51-51. Ο πιο γρήγορο τη εβδομάδα. Και σήμερα, Μαρία. Είδα τα ρολόγια στην οθόνη και πετάχτηκα γιατί πρέπει να τα πω. Είναι τόσο ωραία αυτά τα τζούσι κουτί ρολόγια, τα οποία θα κερδίσουν τρει τηλεθεάτριε ή τρει τηλεθεατέ για τι γυναίκε του. Νομίζω το πιο απλό μπορεί να φορεθεί και από άντρα αυτά τα δύο τα ακριανά. Αν τηλεφωνήσουν στο 90-11-51-51-51, οι τρει πιο γρήγοροι θα κερδίσουν. Είναι υπέροχα ρολόγια, παιδιά, θα τα χαρείτε πάρα πολύ. Και λοιπόν, όταν γυρίσουμε. Σε ποια κυρία τη showbiz αρέσουν τα σαδομαζοχιστικά παιχνίδια και έχει βρει άντρε από application γνωριμιών? Και ποιο γνωστό τραγουδιστή, όταν παίρνει το φάκελο με τον ανοιχτοκάματό του, κρατάει το 1/5 και το υπόλοιπο το δίνει στη μαμά του για να το καθιλάει? Γιατί γελά, καλά, έτσι πρέπει να κάνουν. Σιγά, θα γίνει το παιδί με εμένα σπουδαίο και τρανό και θα τα τρώει όλα. Περίμενε το. Λοιπόν, λέμε σήμερα τι θέλω μαζί εγώ. Μας ο Σωτήρης Καλυβάσης.
ελάτε, για ελάτε, που μου λάει. Έχουμε πει πολλά, αλλά έχουμε κι άλλα, γιατί οι μέρες παίρνουν συνεχώς όλο και θέματα και ίντριγκες. Σκάνδαλα σεξουαλικά. Σήμερα έχουμε πανσέλινο. Τι μου πεις. Για τελειώσει επιτέλους αυτό. 25 δεν ήταν η πανσέλινο. Ας τελειώσει. Στείλτε μας ένα email τηλεθεατές μου. Που μου λέει papakistar.gr ήταν χτες η πανσέλινο ή είναι σήμερα. Πάντως βγήκε ένα φεγγάρι χτες μετά τη βροχή που ήταν τα σύννεφα τσιγκρίζα. Καλέ τι μου λες. Χτες πρέπει να ήταν. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο γύρο. Δεύτερος είμαστε. Δεν είμαστε Μαρία. Θέλεις να ρίξω ή να ρίξεις. Όχι, η Μαρία να ρίξει. Ρίξε μια ζάρια. Ναι, παιδί μου, τότε και μας τρώει το χρόνο, δεν ξέρει τίποτα. Εσύ τουλάχιστον. Κι άμα ρίξω θα φέρω μοίρα, Γιάννη. Έφερες. Μαρία, δείξε τι αξίζεις. Αφού πρώτα επιλέξεις την κατάλληλη κατηγορία. Νικολακέρης, Γιάννη. Έχεις πάρει και τα πάνω σου που τα κορίτσια ήρθανε και σε χουφτώσανε. Τι θέμα σου έχει τώρα, Μαρία. Λοιπόν, έχω πίγκατσα, έχω σεξ, έχω ίδρυκα, τι θέλετε απ' όλα. Σεξ. Σεξ θέλεις. Ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να αποκαλύψουμε το σεξουαλικό το σκάνδαλο που έχει ταράξει από το πρωί. Τι σε έχει αναστατώσει. Υπάρχει, παιδιά μου, στην ελληνική την τηλεόραση μια κυρία. Κυρία. Η οποία είναι λίγο αφέντρα, θα την έλεγα. Αφήνει να μην ξέρει. Να την ταράξει σεξουαλικά. Γιάννη, το λέω. Ξεσηκώσατε το Γιάννη, δεν το λέω. Σαπατίν. Αυτό είναι το χτύπημα με τη γάτα με τις 9 ουρές. Ναι, παίρνει το μαστίγιο. Σαπατίν. Είναι πολύ καυτή. Λοιπόν, για πέ. Όχι, δεν λέω τίποτα. Στην ερώτηση πάω κατευθείαν. Σε ποια κυρία τη Showbiz αρέσουν τα σαδομαζοχιστικά παιχνίδια και έχει βρει άντρες από απλικές γνωριμιών, γίνεται όλο και καλύτερο. Λοιπόν, στο νούμερο ένα, Μαρία μου, σου έχω τη Σάσα τη Σταμάτη. Και θέλω πραγματικά. Τι είπε αυτή η κυρία. Ε, τι καλέ, πομό που τα βγάζω εγώ. Καλά, θα μπορούσα να έχω μπει και σε ένα απλικέ σου και να το έχω αποκαλύψει. Αλλά όχι, το έχει πει μόνη τη και το θάρρο και την τόλμη. Πες μου, Μαρία, τι φαντάζεσαι τη Σάσα με κανένα μαστίγιο με 9 ώρες. Σαπατίν! Δεν ξέρω, και εγώ και πολλοί κόσμος νομίζω ότι φαντάζεται τη Σάσα. Δεν είναι αυτή η Σάσα. Καλά, εννοείται. Δεν έχει αυτό το τι δυναμική αφέντρα. Στο νούμερο 2 σου έχω μια κυρία που τη γνωρίζουμε όλοι. Πάντα χαρβά. Σάπατι. Χαίρομαι να ρωτήσω. Αυτό το μαστίγιο που κρατάει, δείξτε τα τηγόνι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ τυχαίο. Είναι άραγε από την προσωπική τη συλλογή ή είναι κάτι που τη το φέρανε εδώ η παραγωγή μα οι φτωχοί. Εγώ δύο θα έλεγα με τη μία, έτσι. Σταματήστε. Γιατί αυτό το μαστίγιο δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί βγήκε η Αντιγόνη και το κρατάει. Γιατί ήθελε να μα τιμωρήσει, άμα δεν ξέρουμε τη μόδα. Μήπω το έχει κάνει και σε όλε εκτό από εσά. Δεν ξέρω, Σάπατι. Είναι μαγαρισμένο. Νούμερο 3 σα. Σας έχω Σαπατίν, την Ατάσα την Καλογρίδη, παιδιά. Ανατάσα, ορμάρα, κορίτσα. Παιδιά, μόνο στο αμάρτημα της μητρός μου, ο τρόπος που φερότανε στους άντρες ήταν πολύ εξευτελιστικός. Στο αμάρτημα της μητρός μου. Το λες και ανάβει. Στο νούμερο 4 σας έχω η Μαρία την Κωνσταντάκη, παιδιά μου. Στο μάτι το βλέπετε ότι παίζει απατέρα. Μόνο το μάτι δεν παίζει σωστά σε αυτή τη φωτογραφία. Όλα τα άλλα παίζουν. Παιδιά μου, ειλικρινά, πείτε μου τώρα, θυμάστε εκείνη την ταινία του Χρήστου του Βασιλόπουλου που έπαιρνε και ράπιζε κάτι κυρίες. Δεν έπαιζε η Μαρία Κωνσταντάκη. Αυτό λέω, φαντάζεστε να είναι η Μαρία Κωνσταντάκη που τη ράπιζε ο Βασιλόπουλος. Είσαι. Έλα, μην το πει, ξέρω πολύ καλά, παιδιά. Τι, γιατί προσεκτική... αλήθεια είναι ότι όχι μόνο ξέρω σήμερα. Α, για πες. Τις προηγούμενες μέρες που έβγαινε το Downtown και είχε μια διαφήμιση στο Facebook. Ορίστε. Μπήκα, πάτησα να δω και βλέπω την κυρία αυτή φωτογραφημένη πάρα πολύ ωραία και σεξι. Πολύ σεξι. Και έκανα pause το βίντεο και έφερνα την οθόνη πιο κοντά να δω. Την καμάρωσα και βεβαίως είναι η Αντιγόνη. Ξαγαπώ. Αλλά και για τη χαρά της ζωής που κουβαλάει η Αντιγόνη και για το πόσο σεξι και ωραία φωτογραφήθηκε. Ναι, ναι, μπράβο. Εγώ να σας πω. Δεν είμαι πέτρα, όμως μην τα μπερδεύεις τον κόσμο. Καλά, μου εξηγείς ότι δεν θα στείλουν μηνύματα τώρα, έλα με το βασίλειο. Λοιπόν, να πω ένα insight κουτσοπολιό που ξέρω, γιατί μίλησα με τον φίλο του Μιχάλη το Ροδόπουλο και μου είπε ότι η Αντιγόνη, εσύ μπορεί να μην το πεις, θα το πω εγώ, ζήτησε να μην τις κάνουν καθόλου ρετούς στη φωτογράφηση. Και σε εμάς το έλεγε, Αντιγόνη, το θυμάμαι. Πολύ σεξι.
σεξι, θα την προτιμούσα και λίγο πιο, αλλά τέλος πάντων πολύ σεξι. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζω γιατί έχω κι άλλα να αποκαλύψω, κι άλλα σεξουαλικά. Υπάρχει, παιδιά μου, παρουσιαστής πρωινής ζώνης, που πήγε ο άνθρωπος να κάνει μία πτήση στο αεροπλάνο και πήγε ένας φροντιστής, άντρας φροντιστής, και του την έπαιζε στην ψήφρα. Καλά τώρα. Αλήθεια, θα το δεις. Ο λιάγκας του την πέφτουνε τώρα και αυτοί που κάνουν έτσι στα αεροπλάνα. Εντάξει, κάπου λίγο να μαζευτούμε, λέω. Και το μεγάλο κουτσοπολιό είναι το άλλο. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι η Αντωνία Καλυμούκου με την Ελένη Μενεγάκη θα γίνουν κουνιάδες. Ναι, καλέ, εδώ ο κόσμος το έχει βούκινο, εσύ έχεις την εντύπωση. Δεν το ξέρω εγώ. Αν το ξέρω εγώ, η Ελένη Μενεγάκη που δεν λέει τίποτα για τα δικά της τα προσωπικά, τα βγάλε όλα. Καλέ, εδώ λέει πως τη λάζει το παιδί. Η Ελένη Μενεγάκη δεν λέει τίποτα για τα προσωπικά της. Προχτές έλεγε πως ταΐζουν τη Μαρίνα. Μετά κάθεται στο τέτοιο και κάνει αχ, ότι τύπου τίποτα δεν λέει. Τίποτα δεν λέει. Το πόσο ωραία μυρίζει με τα ζώρια. Παιδιού. Ναι, για παιδιά. Τα καλά του παιδιά θα κάνει την κρυβή. Του παιδιού της. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε γιατί έχουμε πολύ σεξ απειλή σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας μια κυρία που της αρέσουν τα σαδομαζοχιστικά παιχνίδια και δεν το κρύβει. Η Αντιγόνη Πάντα Γραβά, η Αντιγονάρα μας, ρωτήθηκε από το Downtown αν έχει δοκιμάσει τέτοιου είδους τεχνικές και δείτε τι απάντησε. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Εννοείς ότι έχεις δοκιμάσει τις τεχνικές του BDSM? Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και δεν είναι απαραίτητο να κάνεις σεξ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δοκίμασα κάποια πράγματα. Tinder έχεις? Έκανα λογαριασμό για το ρεπορτάζ και το κράτησα. Βάζεις κανονικά τη φωτογραφία σου? Κανονικότατα. Έχεις βγει δηλαδή με άντρες από το application? Βέβαια. Σχέση έχει προκύψει? Δεν ήταν ακριβώς σχέση, υπήρξε κάποιος με τον οποίο βρεθήκαμε πολλές φορές. Τι κάνεις όταν ο άντρας της φωτογραφίας δεν έχει ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα? Είμαι ευγενική. Θα πιω τον καφέ ή το ποτό και θα του πω ότι δεν το έχω. Και μιας και πιάσαμε τα σεξουαλικά, πάμε στην ερωτική φαντασίωση των ερωσυνοδών. Ή αλλιώς στο Θέμη Γιοργαντά. Δεν έχεις δει πως σερβίρουν τον καφέ? Όχι. Γεια σας, θα θέλατε να σας προσφέρουμε κάτι? Να σε βρίσκουν ο Θέμης, να κάνει πάλι είναι. Σιγά μωρέ, εσύ. Εσύ με σε βλέπουν ερωσυνοδοί και επιχείρετε κάτω όλα. Κάποιος προβλήφονται και πες συγγνώμη, υπάρχει άλλος τρόπος. Για σένα, υπάρχει άλλος. Ναι, γιατί τι είπε, καταπάζω. Δεν ξέρω τι είπε. Τα μούτρα στο αγγλικό. Παιδιά, ότι είναι, ότι είναι η ερωτική μου φαντασίωση των αεροσυνοδών ο Γιωργαντάς. Ο Γιωργαντάς και σε βλέπουν και ξέρουν ότι είναι στερεό συνέχεια. Ναι. Και εσύ ενοχλείς όταν παίρνεις το αεροπλάνο και λες πω 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 στο αγγλικό. Δεν μπορώ, κρύβεται. Για να μην το τυπέσει το αεροσυνοδό. Δεν το λέει μόνο ότι τραβάει το αεροσυνοδό. Δεν μιλάω, δεν σα πω φάση. Τι να μα πει μόνο αυτό. Το έκανε στο αεροπλάνο, μην πω. Μου έχει ζητήσει αεροσυνοδό. Για τώρα αντικειμενικά που θα είμαι το πλάνο. Βγήκατε για καφέ. Γιατί βέβαια. Τι τράπεζα για τον τράχαλο μωρέ. Στην ίδια εκπομπή ο Λιάγκας αποκάλυψε ότι του την έπεσε με σοκ όπως φροντιστή σε αεροπλάνο. Εμένα, παιδιά μου, δεν έχει πέσει φροντιστή. Προχωράμε. Αεροπλάνο. Ναι. Γι' αυτό είσαι μπροστά. Πού καλέ τον βρήκε, τι έκανε. Γιατί δεν βλέπουμε. Όχι, δεν κατάλαβα. Τον αρέσει ο Κωνσάντρε. Και εγώ. Ότι εγώ που έλεγε η κυρία Τουρμπίνα. Πού έγινε? Δεν ήταν στην τουρμπίνα, δεν έγινε καταρχήν κάτι. Όχι, που την έπεσε, είπα. Ζε στο αεροπλάνο και μου λέει ήρθα εδώ και μου λέει κυρία Λιάγκα. Εγώ λέει έχω θείο τέτοιο. Γιατί εμεί που πετάμε πάρα πολύ είμαστε κοντά στο Θεό. Πρέπει να έρθουμε πιο κοντά. Μου είχε πει κάτι τέτοιο. Ήταν νέο, ήταν από αυτού του παλιού που ξεμείναν από την Ολυμπιακή. Ήταν μεσόκοπο, αλλά ωραίο. Στη λίστα με του μαμάκε τη Showbiz, παρακαλώ βάλτε και τον Παντελή Παντελίδη. Δείτε τι απάντησε όταν ο Γρηγόρη τον ρώτησε αν είναι οικονόμο. Επειδή δεν είμαι, έχω αφήσει τη διαχείριση στη μητέρα μου. Αλήθεια. Α, η μαμά τα κάνει όλα. Αλλιώ δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Παίρνω το φάκελο. Ναι. Τσιμπάω το 1 πέμπτο. Ναι. Και τα άλλα τα στέλνω στη μάνα μου. Ελληνίδα! Άρα, Ελληνίδα, μάνα. Έχουμε νέο έρωτα στην πόλη. Είχαμε δει ήδη φωτογραφίες που φανέρωναν ότι η Αντωνία Καλυμούκου τα έχει με τον αδελφό της Ελένης Μενεγάκη. Αλλά τώρα, όπως διαβάσαμε στο Μέρι Μέρι, ήρθε και η επιβεβαίωση από τα χείλη της ίδιας της Ελένης. Αν το πετύχετε ή αν το χάσουνε, έχετε κερδίσει. Δεν μπορώ, έχω αγχωθεί, δεν έχω μυαλό τώρα. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει αποσυντονισμό. Διότι ο ουρανίσκος μας είναι ένα κημητήρι μέσα στο οποίο σαπίζουν χιλιάδες ανίποτα λόγια. Αχ, θα μου τον τρελάνει. Το βραβείο της πρωτοτής πριγκίπισσας. Δεν πάμε καλά. Τι τα ήθελα εγώ αυτά. Δηλαδή, αν παντρευτούν η Ελένη και η Αντωνία, θα γίνουν κουνιάδες. Να σα πω κάτι. Λίγο να σχολιάσουμε τον Αρναούτογλου με τον που χειροκροτούσε, που ο άλλος είπε πόσο μαμάκες είναι. Δεν είναι μαμάκια. Τι είναι αυτό, γιατί εγώ παίρνω αυτό το μεροκάματο. Μπορεί να είναι ένα πολύ καλό μεροκάματο, μακάρι του παιδιού. Έλα, μωρέ, τώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του το οικονομικά του. Δεν μπορεί, θα στέλνει τη μανούλα του. Μα ήδη με τα καλά του τώρα ο άνθρωπο. Μακάρι, Παναγία μου, Θεό, να τα τρώνε όλα. Καλέ, θα τα έχει τα παιδιά σου στην πούστα σου κολλημένα. Όχι, καλέ. Αλλού θα είναι τα παιδιά. Πάμε τα στέλνουν.
Ναι. Γιατί δεν τη θα δίνει όλα, να του δίνει χαρτζηλίκι, να μην έχει πρόβλημα να κρατάει το 1 πέμπτο. Αυτή του είπε το 1 πέμπτο. Ο Γρηγόρη δεν κερδοντάει που έχει τραβήξει τα πάντα και το έχει πει ο ίδιος. Θες τι έχει τραβήξει μανούλα για να τον μεγαλώσει το βράδυ που ξενύχταγε πάνω από το πυρετό, το προσκεφάλι του με τον πυρετό. Ναι, με τι να μαζεύει μανούλα. Άσε εγώ. Για την καρδιά που σκόνταξε. 4 πέμπτα και λίγα είναι. Λοιπόν, φέρε το ζάρι, φέρε το ζάρι. Για διάλεια που πέφτει κάτω η μάνα και λέει, ναι. Σκόνταξες παιδί μου. Άσε με κάτι. Λοιπόν, δίνω, σταματήστε παιδιά. Δεν μπορώ, μου πει την καρδιά πως μιλάει η καρδιά. Καρφωτό, Επιτέλους. Λοιπόν, Φώτη, πρόσεξε καλά. Επιτέλους. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και επιτέλους. Δεν ξέρω τι θέλω. Διάλεξε την κατηγορία της, ώστε να κάνεις μια εσωπαλία. Θα πάρω ένα τούτη φρούτη, γιατί δεν ξέρω τι θέλω. Για έλα, έλα. Τι μου τα κάνεις σήμερα αυτά. Για έλα, κοντά μου. Λοιπόν, αυτό που έχω να σου πω είναι λίγο σοβαρό, αλλά πριν σου πω αυτό να πω, επειδή είπες για το ρετούς πριν, ότι ένα ελαφρύ γυάλισμα. Μου το κάναν, μην με κράξει κανείς μετά. Έτσι, δεν με κόψανε καθόλου, ζήτησα να μην με κόψουν. Ευχαριστώ, πάμε τώρα στα σοβαρά. Βεβαίως. Διότι αυτό που έχω να σου πω είναι αρκετά σοβαρό. Ποια διάσημη κυρία, όταν ανακοίνωσε στον σύντροφό της ότι θέλει να χωρίσουν, την έδεσε για ώρες μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Αχα. Α, σοβαρό είναι αυτό. Δεν είναι τα παιχνίδια που έλεγες εσύ. Δεν έχει να κάνει με παιχνίδια. Ας το καλό, την έδεσε. Βεβαίως την έδεσε. Λοιπόν, θα σου δώσω επιλογές. Για να βρούμε ποιο μπορεί να είναι αυτό το ζευγάρι που έχει περάσει αυτά. Για να μιληθεί και εσύ. Σου έχω τη Ριάννα. Λοιπόν, η Ριάννα με τον Chris Brown, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το γνώριζε το 2005. Το 2009 έγινε το επεισόδιο αυτό που γνωρίζουμε όλοι, με την Δία. Μετά βέβαια ήταν μαζί ξανά, τα χωρίζαν τα σχετικά. Μήπως ήταν ο Chris Brown. Σου έχω την Cher, θα σε πάω στα παλιά. Με τον Σόνι. Ο Σόνι είναι γνωστό ότι επίσης ήταν βίαιος μαζί της. Αυτός ήταν και ο λόγος που χώρισαν. Ήταν μαζί 13 χρόνια. Παιδί μου κάνει τον σεξι εκεί πέρα, δεν βλέπεις. Καλά τον κάνει, αυτό λέω. Τον κάνει, δεν τον είναι. Είναι το σεξι της εποχής. Τι τώρα. Λοιπόν, ήταν μαζί 13 χρόνια και καλλιτεχνικό ζευγάρι. Βέβαια, κάνανε και τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό στην Έδερνα είχα ακούσει. Ναι, βεβαίως, ήταν βίαιος. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι αυτός. Στο τρία σου έχω την Τίνα Τέρνερ. Το περίμενα. Άλλο ζευγάρι, βεβαίως. Α, και αυτός την έδερνε αυτήν. Εκεί και στην ταινία, έχει γυριστεί και ταινία για αυτή τη σχέση που είχε πάρα πολύ βία και κατάφερε να ξεφύγει από ένα ξενοδοχείο που ήταν, νομίζω, μαζί. Τέλος πάντων, έφυγε αυτή, κρύφτηκε. Λοιπόν, ήταν 16 χρόνια μαζί. Και τελευταία σου έχω την Μαντζάνα με τον Σον Πεν, που γνωρίστηκαν το 85. Επίσης ήταν βίαιος ο Σον και έπινε και πάρα πολύ. Ήταν ανεξέλεγκτος εκείνα τα χρόνια, βεβαίως. Λοιπόν, γνωρίστηκαν το 85, παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά ανήμερα των γενεθλίων της Μαντζάνα και έμειναν μαζί μέχρι το 88. Μάλιστα. Και βλέπονται ακόμα, είδαμε τις προάλλες. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λέγεται ότι μπορεί και να είναι πάλι μαζί. Άκου τώρα, τι να σας πω, ρε παιδιά. Ότι σου κατέβει. Ότι μου... Ξέρεις κάτι, η Σερ και η Τίνα Τάρνερ με, με τις σχέσεις αυτές, επειδή ήταν και η Μαντόνα, κρατήσανε σχέση μετά. Και να μου πεις και η Ριάννα πίσω. Καλά, τι χαζές όμως. Έξαλλο, δεν είναι. Θα πω ένα, Ριάννα. I'm there. Πίστευα ότι θα το ξέρεις αυτό. Το μάτι μου, το πες πάλι. Θα το ξέρεις αυτό το σκηνικό που είχε γίνει. Έτσι και χώρισαν. Χώρισαν. Βεβαίως, γιατί την έδεσε στο δωμάτιο όταν εκείνη του είπε ότι θέλω πλέον να το λήξουμε, μετά από πάρα πολλές βίαιες σκηνές που είχαν προηγηθεί. Ο Σον Πεν έδερνε και μέχρι και άντρες που πήγαιναν να τις μιλήσουν, να τις κάνουν, να τη φιλήσουν στο μάγουλο. Τι είναι αυτό πια και γιατί τώρα τον θέλει πίσω. Και τώρα λέγεται ότι είναι πάλι μαζί του. Μεταξύ είχε βγει. Εμπορίμασε, αυτό το άλλαξε. Δεν μπορεί τώρα να παίρνει πάλι. Έλα, μωρέ, δεν μπορεί. Αλλά και με τη Σαρλίζ, παιδιά. Όχι την. Δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή όταν έχουν προηγηθεί τέτοια σκηνικά, είναι δυνατόν τώρα μια γυναίκα να τον λιγουρεύεται ξανά. Δεν ξέρω. Καταρχά δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια αυτή η φήμη. Ότι είναι πάλι μαζί. Μπορεί πολύ απλά όλο ο κόσμο. Ναι, έχει πάει και σε συναυλίες αυτό. Τι δουλειά. Όποιο λέει ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Ποιο το ξύλο. Καλά, είναι γνωστό το. Έχουν γραφτεί παντού αυτό χρόνια τώρα. Την έδεσε για 9 ώρες σε μία καρέκλα. Την έδεσε. Και ναι, και ξέρετε πως γλίτωσε. Ξέρετε πως γλίτωσε και ξέφυγε από το δωμάτιο. Την κρεβατοκάμαρα η Μαντόνα. Δεν θα σας πω γιατί θα το δείτε, γιατί σας έχω ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σχέση η οποία έχει χαρακτηριστεί από όλους η τοξική σχέση του Hollywood. Πάμε.
ο έρωτας είναι βάσανο και έχεις κάνει τα πάντα για να τον βγάλεις από τη ζωή σου, πώς γίνεται να ξαναζωντανέψει σχεδόν 30 χρόνια αργότερα? Τους αποκαλούσαν το τοξικό ζευγάρι. Η Μαντόνα και ο Σον Πεν γνωρίστηκαν το 1985 στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το Material Girl. Εκείνη ντυμένη Μέριλιν με ρόζ σατέν τουαλέτα, εκείνος άγριο νιάτο με το δερμάτινο τζάκετ του, της παρέας των κακομαθημένων στάρ της εποχής που έκαναν τα πάντα για να προκαλούν. Σε μία από τις πρόβες, τον είδε στην άκρη του πλατό να περιφέρεται και να την κοιτάζει σαν να θέλει να την αγοράσει. Δεν ξέρω γιατί τον ερωτεύτηκα εκείνη την ημέρα, είπε. Δεν έχω ιδέα. Ξέρω μόνο πως τον ήθελα. Παντρεύτηκαν τον ίδιο χρόνο στις 16 Αυγούστου του 1985, ανήμερα των γενεθλίων της και παραμονή των δικών του. Ο Σον ήθελε μικρό γάμο και η Μαντόνα μεγάλο και φανταχτερό. Τελικά έγινε σε μια παραθαλάσσια έπαυλη στο Μαλιμπού, με 13 ελικόπτερα να πετούν επάνω από τους 220 καλεσμένους. Κάπου εκεί, ο Πεν θύμωσε τόσο που ακούστηκε να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο remake της ταινίας Αποκάλυψη τώρα». Μετά τους όρκους, μπήκε στο σπίτι και βγήκε έξω με ένα όπλο με το οποίο άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ενώ η Μαντόνα του ούρλιαζε «Σταμάτα να κάνεις αντρελός». Η σχέση τους χαρακτηρίστηκε από το άπειρο αλκοόλ που κατανάλωνε ο ίδιος και τη ζήλια του προς οποιονδήποτε την πλησίαζε, τα ξεσπάσματα της Μαντόνα που δεν ήθελε να την ελέγχει κανείς και το ασταμάτητο σεξ, το οποίο ήταν, όπως η ίδια παραδέχτηκε πολύ αργότερα, το καλύτερο της ζωής της. Τα γυρίσματα της ταινίας «Τυχοδιώκτες της Σανγκάης» καυγάδισαν συνεχώς μπροστά σε όλους και όταν κάποια στιγμή εκείνη του είπε ότι είναι ένα παρανοϊκό φρικιό, εκείνος της απάντησε «Τουλάχιστον εγώ ξέρω να παίζω». Ο Σον συνέχισε να πίνει και να επιτίθεται σε παπαράτσι, θαυμαστές και όποιον έδινε φιλιά στο μάγουλο της γυναίκας του, ενώ το 1987 εκείνη νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο επειδή, όπως ακούστηκε, την είχε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα ρόπαλο του baseball. Το 1988 η Μαντόνα γνώρισε την κωμικό Σάντρα Μπέρνχαρτ, με την οποία έκανε στενή παρέα, σε σημείο να μιλούν όλοι για ομοφιλοφιλική σχέση και ο Πεν έφυγε έξαλλος από το σπίτι. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ηθοποιός καρφάλωσε τον εξωτερικό φράχτη του σπιτιού τους στο Μαλιμπού, πήγε μεθυσμένο στο υπνοδωμάτιο και της φώναζε πως ήταν ιδιοκτησία του. Όταν του είπε ότι θα τον εγκατέλειπε, την έδεσε βία σε μια καρέκλα με ηλεκτρικό καλώδιο. Επί 9 ώρες την έβριζε, τη χτυπούσε και την απειλούσε πως θα την κουρέψει γουλή. Την έλυσε όταν του υποσχέθηκε να τον περιποιηθεί σεξουαλικά και έτσι κατάφερε να βγει τρέχοντας από το σπίτι και να πάρει κλαίγοντας την αστυνομία. Ο Πεν συνελήφθη για ξυλοδαρμό, αλλά η Μαντόνα απέσυρε τις κατηγορίες επειδή δεν άντυχε να τον δει στη φυλακή, αφού παρά τα όσα είχαν συμβεί, για εκείνη ο Σον ήταν πάντα η αγάπη της ζωής της. Ξεκίνησε όμως τη διαδικασία για το διαζύγιο. Ας τον έχει ο Θεός καλά, μόνο κάπου μακριά, πολύ μακριά από μένα. Αυτός ο γάμος τελείωσε, είπε στον αδερφό της. Specifically don't want to discuss Sean and how he handles himself. He's a grown man and he makes his own decision. Σήμερα, 27 χρόνια μετά, φαίνεται πως χαίρονται όπως ποτέ πριν ο ένας στη συντροφιά του άλλου. Εκείνη του αφιερώνει το True Blue στις συναυλίες της, τραγούδι που είχε γράψει για τον ίδιο τότε, και εκείνος την κοιτά σαν ερωτοχτυπημένο μαθητούδι. Μήπως τελικά οι αγάπες οι μεγάλες δεν τελειώνουν? Τι λέτε? Πάντως να σου πω κάτι, δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που αυτή, δηλαδή δεν θέλουμε τίποτα αυτή η συμπεριφορά να δικαιολογηθεί. Ούτε για lifestyle ενός star. Δηλαδή μου φαίνεται τραγικό για μια γυναίκα που έχει αυτό αυτή τη θέση στην κοινωνία, στο εκτόπισμα, το καλλιτεχνικό κτλ. Να έχει αυτήν την συμπεριφορά. Δηλαδή να αποδέχεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, πριν λέγαμε μεταξύ μας ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον όλα αυτά είναι πραγματικά ή όχι. Εντάξει, αν τον έχουν συλλάβει, αν έχει γίνει αυτό το πράγμα, αν έχει κληθεί αστυνομία. Και τη Τυριάνα δεν τη βλέπαμε με τα μάτια του πάνω από το ξύλο. Και καθόταν μετά και τον. Μετά όλο τι γύρω φέρνει. Έμα, είναι δυνατό. Ναι, όχι, δεν δικαιολογείται όλο αυτό. Τίποτα, παιδιά μου, να του παρατάτε και να τηλεφωνείτε στο 90-51-11-51-51-51 να αλλάξει τα κουζίνα, να πάρετε χρυσά ρολόγια, να γίνει η ζωή σα αλλιώ, να βρεθεί ένα καλό άνθρωπο, να μπει στο σπίτι. Και λοιπόν, η ώρα η καλή. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τη διαδικασία. 90-11-51-51-51. Αύριο, πιο γρήγορο τη εβδομάδα, θα κερδίσει αυτήν την κουζίνα ή όποιο στυλ θέλει. Έτσι, από τις ντουλάπες, τις ηλεκτρικές συσκευές, τους νεροχύτες και τις μπαταρίες, όλα. Βγάζετε τη δική σας κουζίνα και παίρνουμε αυτήν που εσείς θέλετε στα τετραγωνικά που θέλετε. Αύριο πιο γρήγορος της εβδομάδας, αλλά ο σημερινός πιο γρήγορος. Ο σημερινός θα κερδίσει ένα από αυτά τα τρία ρολόγια. Τρεις σημερινοί δεν τα κερδίζουνε. Ναι. Από ένα λοιπόν juicy κουτί. Ένα
ένας θα πάρει και τα τρία. Άντε ρε εσύ. Γιατί ρε παιδιά. Για να τα κάνει δώρο. Α, είστε πολύ λάθος. Καλέ, τι λέτε. Ένα παγωράκι. Ένας θα τα πάρει και τα τρία. Μπράβο του λοιπόν. Ένα να κρατήσει για πάρτι του, ένα να δώσει στη φίλη του και ένα στη μανούλα του. Βέβαια η μανούλα. Έτσι. 90-11, 51-51-51. Όποιο γρήγορο κερδίζει. Και ήρθε και ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Άντε, γρήγορα, κυρίες και κύριοι, ακόμα μια ευκαιρία πριν συνεχίσουμε να σας δώσουμε την ευκαιρία και να μπείτε μέσα στο διαγωνισμό όπου αύριο θα κερδίσετε μια υπέροχη κουζίνα ολόκληρη με τα ντουλάπια της και τα πάντα της και τα όλα της, αν είστε ο πιο γρήγορος της εβδομάδας. Για τις μπαταρίες. Ντουλάπια, ηλεκτρικές συσκευές, πάγκο κουζίνας, τα πάντα, τα πάντα. 90-11-51-51-51. Και σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, ένας ο πιο γρήγορος... Ένας υπερτυχερός ή μία, μάλλον όχι τυχερή, πιο γρήγορος ή πιο γρήγορος, θα κερδίσει τρία ρολόγια juicy κουτί, που μπορεί να τα κρατήσει και τα τρία, και να ή τα μπορεί κάνει να κάνει δώρο, ό,τι θέλει. 90-11-51-51-51. Γρούπο κουτσίνα και... Juicy Couture. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε το Σωτήρη Καλυβάτση. Έρχομαι. Όχι με άδεια χέρια. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι είναι ωραία αυτά. Μας έχει φέρει υπέροχα παστέλια. Έλα με κράνμπερι και αμύγδαλο, έλα. Έχω παστέλι, έλα, παιδιά. Γιατί μου το παρήγγειλε. Ναι, παιδιά, το έχω κρατήσει από πριν. Έχω, έχω. Ορίστε. Δεν μοιάζει. Λοιπόν, με φιστίκι κράνμπερι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Piece of Greece είναι, έτσι. Και σκέτο παστέλι, τι θέλεις σκέτο παστέλι. Έχουμε καθίσει, παιδιά, είναι... Μοίρασέ το με το κενάκι. Είναι από τα ωραίότερα γλυκά που μπορεί να φάει κανείς. Και χωρίς... Έχει θερμίδες βέβαια, αλλά εντάξει. Αυτά θα τα πάρω εγώ, γιατί έχω δυο αγόρια. Εννοείται. Και εγώ έχω ένα παιδί. Πήρες. Ναι, αλλά ένα για μένα και ένα για το... Και εγώ ένα για το παιδί μου και ένα για το άλλο. Και εδώ το κρυμμένο ποιος έγινε. Ε, μια μπουκίτσα είναι. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, κυρίες και κύριοι. Δεν το πιστεύετε. Ναι, είναι κοντά μας. Σαν ψέματα μου φαίνεται. Πώς περνάει ο καιρός, άμα είναι. Κάθε χρόνο θα τα πούμε πάντως. Μια φορά τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Και χαίρομαι και που τα λέμε και έξω πάντως. Αυτό, ναι. Αυτό είναι από πέρσι ξεκίνησε. Από πέρσι που λίγο. Έτσι να λίγο πιο. Και γιατί εγώ δεν είμαι όταν είστε εσείς και τέτοια. Γιατί δεν κυκλοφορεί τα βράδια. Γιατί μου πατέλα και δεν ήρθα. Τόσες φορές είναι, Μαμαρία. Πάτε μου, παιδρε. Από κάτω φώναζα την άλλη φορά. Κάτσε, κατέβει που περιμέναμε στο μπαλκόνι. Μια φορά μου πατέ ήρθα. Μετά βγαίνετε οι δυο σας, γιατί τι κάνετε. Δεν βγαίνουν οι δυο μας, συναντιόμαστε. Συναντιόμαστε σε κέρα σημεία. Βεβαίως. Εκεί που γίνονται τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Αγια σου, μπράβο. Μια συναντηθήκαμε έξω από τη Βουλή. Μέσα στη Βουλή. Και μέσα καφενείο που σπάζονταν κάτι τύπη. Λοιπόν, γουστάρω πάρα πολύ το Σωτήρι, διότι ανακατεύεται με πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Και όχι μόνο αυτό, και έχουν και πλάκα. Έχουν πλάκα, αυτό δεν μπορώ χωρίς πλάκα, γιατί αν τα πάρουμε σοβαρά αυτά που μας συμβαίνουν. Αλήθεια, ποτέ, 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 δηλαδή δεν είναι. Ποτέ. Πες μου. Υπάρχει ένα παράλογο μέσα σε σένα. Δεν υπάρχει ένα παράλογο. Ποιο είναι αυτό? Λέω, παιδί μου, ο τρόπος, η γωνία που το αντιμετωπίζεις, αντιμετωπίζεις τα πάντα. Κοίταξε να δεις, μόνο έτσι, είναι έτσι ο οργανισμός. Χαράτε. Τα αντιμετωπίζω από αυτή την πάντα, γιατί σου λέω, γιατί αλλιώς μετά πρέπει κανονικό καράτε. Να βγεις και να βγεις ακουμπανάς. Πάμε λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο. Λοιπόν, για στο πες. Στο οποίο ο κόσμος στον δρόμο είναι τέσσερις επαγγελματίες. Είναι τέσσερις επαγγελματίες. Ένας χασάπης. Ένα medium, ναι, και ένας κομμωτής. Λοιπόν, και αυτοί υποθέτουν αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά τους. Καράτε, τι είπα, όχι. Καράτε, medium, κομμωτής, χασάπης. Ναι. Κομμωτής, χασάπης, αυτά για πλάκα. Ναι, λοιπόν. Παρακάτω. Medium. Το medium, εντάξει. Και ταξιτζής. Ταξιτζής, ρε παιδιά, έχω κάνει χιλιόμετρα. Έχεις κάνει, ε. Άρα το έχεις. Για να δούμε όμως οι επαγγελματίες τι λένε. Έχω ολόκληρο κείμενο, θα σας πω ταξιτζή. Έλα. Σωτήρη, απευθυνθήκαμε σε έναν κρεοπόλη, έναν κομμωτή, μία οδηγό ταξί και μία αστρολόγο medium και τους ζητήσαμε να μας απαντήσουν αν πιστεύουν ότι θα μπορούσες να κάνεις το επάγγελμά τους. Πρώτος παίρνει το λόγο ο κρεοπόλης Αντώνης. Το βασικό σε εμάς είναι η θέληση, έτσι, και επικοινωνία με τον πελάτη, ο οποίος ο Σωτήρης το έχει, έτσι δεν το συζητάμε. Ο πελάτης έρχεται εδώ, δεν ξέρει
Δεν ξέρει τι να μαγειρέψει, πώς θα το κάνει και γιατί θα το κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε κερδίζει. Το α και το ω είναι να σε κερδίζει ο άλλος. Χώρια από τη γνώση που μετά αυτό θα το στηρίξει. Πιστεύω ότι ο Σωτήρης το έχει. Είναι εύκολο να το κάνει. Μπορεί. Ο Σωτήρης μπορεί. Σίγουρα μπορεί να το κάνει. Σωτήρη, σε περιμένουμε. Να γίνεις ένας από τους καλύτερους παραδοσιακούς κρεοπόλες. Η Μαργαρίτα, οδηγός ταξί, αποφασίζει. Η δουλειά αυτή λοιπόν χρειάζεται μεγάλη υπομονή με τους πελάτες, με την κίνηση, έτσι όπως είναι η πόλη μας σήμερα. Ο Σωτήρης νομίζω ότι είναι ένας καλλιτέχνης ελεύθερος που έχει συνηθίσει να τρέχει από θέατρο σε θέατρο και νομίζω ότι δεν θα έχει την απαιτούμενη υπομονή με την κίνηση, με τους δρόμους, με τους πελάτες. Οπότε νομίζω ότι καλύτερα να κάνει κάτι άλλο. Σειρά για τον Κομωτή Κωνσταντίνο. Παιδιά, το έχει. Το θεωρώ δεδομένο. Διότι αυτή η ευφυΐα που διακατέχει συμβαδίζει και με την καλλιτεχνική δημιουργία ενός μαλλιού ή σε οτιδήποτε έχει σχέση με κάτι καλλιτεχνικό. Το επάγγελμα του Κομωτή χρειάζεται και χιούμορ, αλλά χρειάζεται και πάρα πολύ στιβαρότητα όπως έχει ο Σωτήρης. Απλά τα μπερδεύει σωστά και αυτό μπορεί να βγάλει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σωτήρη μου, σε καλώ σε μια καλλιτεχνική δημιουργία. Γιατί η κομωτική είναι δημιουργία και παράσταση μαζί. Οπότε το έχεις. Και κλείνουμε με την αστρολόγο medium Βιργινία Λεούση. Γενικά είσαι ένα άτομο με πολύ μεγάλη ευαισθησία και αυτό το έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την μεταφυσική. Έχεις οξυδέρκεια πνεύματος, όπου το χρειάζεται ένα medium αυτό να το έχει. Έχει και αυτό το χάρισμα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην του χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσει για να κερδίσει χρήματα από αυτό, αλλά σίγουρα το χρησιμοποιεί για την προσωπική του θέση, για το προσωπικό του κομμάτι. Και σίγουρα μπορεί να συμβουλέψει κάποιους φίλους του χωρίς να ξέρει ότι τους κάνει πρόβλεψη. Ναι, αγαπημένε μας Σωτήρη, θα μπορούσες να είσαι ένα πολύ δυνατό και ισχυρό medium, διότι η Σελήνη στο Σκορπιό σε καθιερώνει έτσι. Να τα λέμε αυτά. Έχεις ένστικτο. Δηλαδή νιώθεις μερικές φορές ότι με τον... Είσαι τα καλά σου. Έχεις, λέγεις σοβαρά. Έχεις, μου συμβαίνουν διάφορα με τα φυσικά έτσι κι αλλιώς. Σαν... Εγώ δεν σε είχα. Βλέπω οράματα και τέτοια. Αλήθεια. Έχεις δει φάντασμα, ας πούμε. Φάντασμα όχι, αλλά έχω συνομιλήσει μαζί του. Δεν το είδα, είχα όμως ακουστική επαφή. Είχες μια επαφή. Το άκουσα. Μιλάς, αλλά μην το λες σοβαρά. Την άκουσα. Αυτό είναι που κάνει ο Σωτήρης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Κάθε φορά, ενώ λέει κάτι σοβαρό και το πιστεύει, σε κάνει να μην το πιστεύει. Παιδί μου, γιατί να μην το πιστεύεις. Πες αλήθεια. Καταρχήν, να θυμάστε, πολύ δύσκολα λέω ψέματα. Ναι, εντάξει. Οπότε, μην φοβάσαι. Αυτά που λέω, απλά βρίσκω έναν δρόμο πιο βολικό για μένα να τα πω. Σωστό κι αυτό. Γιατί δεν μπορώ να είμαι, ναι, ξέρεις, αυτό. Να σου πω, πάντως από τους επαγγελματίες, μόνο το ταξί σου είπαν όχι. Μόνο το ταξί. Δεν έβλεπε αμάν, που είμαι ταξιτζής. Ναι. Όπως επίσης την παράσταση με το Στέλιο τον Κάτσαρη. Ναι, αλλά το έχεις κάνει μόνο ως ρόλος. Ως ρόλος. Κοίταξε, πρέπει δίκιο να σας πω. Και Κρεοπόλης, από τα πρώτα βίντεο που είχαμε κάνει στο αμάν, ήμουν ένας Κρεοπόλης και ήταν... Έχεις υλικό εσύ από τότε. Ναι. Α, ναι. Πλησίαζε το Πάσχα, αν θυμάμαι καλά. Και είμαι μέσα και μιλάω με το αρνάκι. Είναι κρεβασμένο και το έριχνα σφαλιάρι στο καμιά. Λαβρέντι, σε ποιον θα σε δώσω, σε ένα γόρι μου. Πάρ! Με τη γλώσσα έξω. Λαβρέντι! Τώρα Λαβρέντι στο τέτοιο. Στο πολεμικό ναυτικό επίσης, όταν υπηρετούσα, μία από τις ιδιότητες σου, ειδικότητες μάλλον που απέκτησα στο καράβι, ήμουνα και κουρέας του πλοίου για ένα. Άντε, στο Κασίδι το κεφάλι. Κανονικά, ο... κανονικά στο Κασίδι το κεφάλι. Κανονικά ο ύπαρχος με συμπαθούσε ιδιαίτερα και μετά σε μια άδεια που είχα πάρει γύρισα και ήμουνα πολύ κουρεμένος και ενθουσιάστηκε. Μου λέει θα γίνεις κομωτής. Θα από το δικό σου κούρεμα. Ναι, έλα, έτσι. Θα τους κάνεις, μου λέει, όλους έτσι. Θα με δίνουνε, κύριε ύπαρχε. Τελικά. Με το... μηχανή, με ψαλίδι. Ποια μηχανή, ερχόταν και στην αρχή. Τέτοιο. Στην αρχή ερχόταν και από πάνω ο άνθρωπος και μου ανάγκαζε τους νεοσύλλεκτους. Ανέβαζα το σβέρκο μέχρι εδώ. Πάνω από το αυτή. Τι έλεγα, κύριε ύπαρχε, δεν είναι σωστό. Θα με κυνηγάνε τα παιδιά. Μου λέει θα κάτσουν μέσα 15-20 μέρες και θα μακρύνει μυστραγωγέ. Σε ποιο πλοίο ήσουν, α? Αρματαγωγών Ρόδος. Α, ωραία. Τι είναι αυτό και πατωρέα. Αρματαγωγό Ρόδος. Ναι. Καταπληκτικό.
Κοίταξε. Τώρα έχει παροπλιστεί. Ναι. Αλλά σου πάει βόλτες στη θάλασσα, κορίτσια στο κατάστρωμα, πισίνες. Πάρτι. Πάρτι. Ρε παιδί μου, το αντιτορπιλικό είναι πιο στενό, είναι πιο σύντομο. Άλλη φάση. Ναι. Αυτό είναι σαν ένα φεριμπότ μεγάλο. Ναι. Παίρνει και αυτοκίνητα. Άρματα αγωγό. Άρματα. Λέει η λέξη. Άρματα, αυτοκίνητα και στο κατάστρωμα. Τι γελάς, Γιάννη, ήξερες τα άρματα αγωγό. Χρόνια τώρα, εκεί το γνώρισα με τον Γιάννη. Ο Γιάννης έχει... Γελάτε όλοι, δηλαδή αρχιά πρέπει να ξέρουμε από στρατό. Λοιπόν, πάει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, το μελλοντολογικό δεν το είχα δουλέψει ποτέ, αλλά με αυτό που είπε η κυρία, έκανα κάποιους συνδυασμούς. Εντάξει, όσο για το ταξί, μην ξεχνάτε ότι και τώρα στην παράσταση με το Στέλιο, και τη Σοφία που θα έρθει να ξεκινήσουμε βέβαια 20. Τώρα που λέμε για την παράσταση. Αυτή είναι άλλη. Στην άλλη παράσταση. Ναι. Α, ωραία. Αυτή η άλλη. Στην άλλη. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, είμαι ταξιτζής. Εσύ συμμετέχεις σε δύο παραστάσεις. Αυτή. Στην πρώτη φάση είμαστε εδώ. Μπαμ, μπαμ στο εισιτήριο. Άντε, πάμε στο εισιτήριο. Λοιπόν, θες τη φωτογραφία. Όχι, άστε, δεν με έχει δει, είσαι χαοτικός. Λοιπόν, ακούστε. Θα πάτε να τον δείτε το Σωτήρι. Μπαμ, μπαμ στο εισιτήριο. Σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Έτσι και η Βάσια Πραγκοπούλου έχει κάνει τη μετάφραση. Μπράβο. Και θέλω να πω ότι εκτός από το Σωτήρι παίζουν ο Παύλος το Γιαννιδής να του δώσει πάρα πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Και στη Σοφία. Η Σοφία η Παυλίδου, ο Βασίλης ο Κούκουρας, η Χριστίνα Παπά. Και στη Χριστίνα πολλά. Σε όλους δώσε φιλιά, απλώς λέμε αυτούς που ξέρουμε. Ελένη Καρακάση, Κατερίνα Δημητρόγλου, Νίκος Αναδιώτης και Χρύσα Κλούβα. Βεβαίως. Αυτό στο χιτήριο στο Γκάζι. Αυτό στο χιτήριο που παίζουμε Ιερά Οδό 44, παίζουμε από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή. Σάββατο, το Σάββατο είναι διπλή. Μπράβο σας. Και δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε μια χαρά και έχουμε και τη μεγάλη τύχη. Από το καλοκαίρι. Ήταν το καλοκαίρι, ναι. Με άλλη διανομή, τώρα είμαστε οι υπόλοιποι, συνεχίζουμε πολύ ώρα και έχουμε και τη μεγάλη τύχη και χαρά τη Δευτέρα που μας έρχεται τώρα 30 του μηνός. Μάλιστα. Να μεταβεί όλος ο θείος στον Καναδά. Πλάκα κάνεις. Όχι, πάμε εκεί για μερικές παραστάσεις στην Ομογένεια. Πάλι, μέρες για να κάτσετε στον Καναδά. Θα είμαστε 7 μέρες, μια εβδομάδα. Α, τι χερούλιδες. Ναι, αν εξαιρέσεις ότι πετάμε με Turkish Airlines και πάμε σε γαλλόφωνη περιοχή, κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Εσύ που σε medium θα ξέρεις. Ξέρεις, το έχω. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας τώρα αυτό, πώς φαίνεται. Έχει μπει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Μα ήτανε, απλά εμείς δεν το νιώθαμε και παραμένουμε να μην το νιώθουμε. Τώρα έχει γίνει πιο χοντρό το πράγμα. Ναι. Και ας ελπίσουμε... Ας μη σε δώσει κανένα αρματαγωγό πάλι. Σε αρματαγωγό, άμα με δεις, σημαίνει θα σας πάρουν εσάς, δεν είστε μεγάλοι. Κάτι θα μας κάνουν. Κάτι. Πού είσαι να πλέκουμε στα μετόπιστε. Εγώ θα πλέκω. Και ποια είναι η άλλη παράσταση που λες? Η άλλη παράσταση είναι στο Ήλιον Πλάς. Θα ξεκινήσει βέβαια στις 23 του Δεκέμβρη. Πού είναι το Ήλιον Πλάς? Το Ήλιον Πλάς είναι Κωδρικτόνος 17 και Πατησίων. Α, κέντρο Ελενίτσα. Κέντρο. Είναι μουσική σκηνή. Αυτόν τον καιρό παίζει ο κ. Μικρούτσικος, αν θυμάμαι καλά, τα προγράμματα. Εσείς πότε ξεκινάτε? 23, προπαραμονή Χριστουγέννου. Έλα, εσύ, καλή Τετάρτη. Επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι αυτή η Τετάρτη που είστε... Δεν πειράζει. Είστε απέναντι, Είμαστε απέναντι. Που είμαι με το Στέλιο τον Κάτσαρη. Έχουμε την πενταμελή την πάντα μας και θα είναι φέτος μαζί μας και η Σοφία η Παυλίδου. Είναι λοιπόν ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας η επιστροφή στον κόσμο της Σοφίας. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που βλέπω εδώ πέρα και προλαβαίνω. Έχεις ποτέ σηκωθεί σε τραπέζι να χορέψεις ένα τσιφτετέλι ωραίο? Πάνω στο τραπέζι? Πάνω. Όχι. Πάνω σε μπάρα όμως έχω χορέψει. Σε μπάρα. Τσιφτετέλι. Όχι. Σ' αρέσουν τα κορίτσια που ανεβαίνουν στα τραπέζια και χορεύουν τσιφτετέλι? Βεβαίως και μ' αρέσουν, γιατί είσαι και από κάτω, έχεις μια άλλη οπτική. Βέβαια. Μπράβο. Απογειώνεσαι. Απογειώνεσαι, ακούγεται. Έχεις δει την Χριστίνα Παπά με μαγιό που είστε και στην ίδια παράσταση? Με μαγιό, σε προσωπικό επίπεδο. Κάποια φωτογράφηση. Δεν την έχεις δει και στα καμαρίνια? Γιατί ο Φώτης την έχει δει που δουλεύει. Όχι, τα κορίτσια μόλι τζαμπτά. Γιατί εγώ γυρνάω το κεφάλι. Γιατί? Γυρνάω το κεφάλι. Τρέπεσαι, κοκκινίζει. Όχι, για να μην αισθανθούν αυτά άσχημα. Άμα όμω γυρνάνε μπροστά σου γυμνές, γιατί να γυρίσει το κεφάλι? Σε να μην γυρίσει το κεφάλι, να τη πιάσει από τον αυχένα. Να σου πω, έχεις πάρει ποτέ τηλέφωνο ροζ γραμμή? Όχι.
Γιατί? Α, με, όταν είχαν ξεκινήσει, είχαμε ένα ακουστικό που έμπαινε στο κασετόφωνο και γράφαμε κασέτες με φίλους όμως, όλοι μαζί. Όταν είχαν αρχίσει αυτά τα πράγματα. Α. Στον πρώτο λογαριασμό όμως, που πλήρωσε η Μανέλος και μας, και θα μας κυνηγούσε όλους μαζί, τελείωσε. Πες με ένα λόγο που θα πήγαινες καλεσμένος στο πρωινό Λιάγκα Σκορδά. Ένα λόγο. Ένας λόγος αναφερθεί... να με καλέσουν, ας πούμε. Άμα σε καλέσουν, θα πούμε. Καλό. Μα δεν πάω, δεν θα πήγαινα για αυτούς, θα πήγαινα για τη δουλειά μου έτσι κι αλλιώς. Α, δεν έχεις πρόβλημα, επειδή ακούστηκαν... Τι πρόβλημα μωρέ να έχω. Απλά είπα ότι εντάξει, έτσι όπως είναι η συγκεκριμένη εκπομπή, θα μπορούσε να ήταν και μεσημέρι, ίσως και βράδυ, και ότι είναι λίγο παραπάνω δικαστικού περιεχομένου. από ότι αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό. Ή ότι δεν το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι. Βέβαια, το κάνεις κάτι κάθε μέρα, ξεφεύγεις έτσι κι αλλιώς και μπορεί να χάσεις λίγο τον έλεγχο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ναι. Έτσι είναι η δουλειά μας. Μα και άνθρωποι είμαστε. Αυθόρμητοι, τι να λέμε. Το κάναμε και το αυτό, εντάξει. Συνέχισε μήτρικα. Γιφτοπούλα στο χαμάμ. Ένα χορεύει, εννιά πηδάν, λέγαμε όταν ήμασταν μικροί. Μα δεν είναι. Έλα ρε. Έτσι μου είπε. Εμεί περιμέναμε το στίχο να μα πει. Παρόμοιο στίχο είναι αυτό. Γιφτοπούλα. Ένα χορεύει, εννιά πηδάν. Καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη, να σε καλά. Εγώ σα ευχαριστώ, μην ξεχνάτε το μπαμ μπαμ στο χιτήριο, κυρίες και κύριοι. Ομογένεια στον Καναδά, ερχόμαστε το Ρόντο Μόντρελ. Φιλιά σε όλου. Και μετά θα τα πούμε ξανά. Να δώσω νικητή. Ποιος κερδίζει σήμερα τα... Όλα τα ρολόγια. Όλα τα τζούσι κουτίρι. Χριστίνα Σημεωνίδα από την Αρτέμιδα. Μπράβο. Όλα. Μπράβο, Χριστίνακη. Σε καλή μεριά, Χριστίνα. Φιλιά πολλά. Εδώ, Παρασκευή. Γεια. Yeah.